Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Με τη συνταγή της συμφοράς ο κύριος Θανάσης Πολίτης. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, έχει από πάνω του τη φύρα της ηχοληψίας, το Θανάση Καζαμπάκα. Η Εβιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό και επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούστε τα καλά νέα της Canon στους εκτυπωτές και συγκεκριμένα της σειράς Pixma. Με σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Έτσι εκτυπώνεται έως και 7.000 έγχρωμες και 6.000 ασπρόμαυρες σελίδες με μόνο ένα σετ 4 φιαλών μελανιού. Το G1300 είναι εκτυπωτής, το G2300 είναι πολυμηχάνημα, ενώ το G3300 είναι πολυμηχάνημα το οποίο υποστηρίζει Wi-Fi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια από υπολογιστές με την εγκατάσταση ενός δωρεάν SW Canon Print App για smartphone και tablet. Προτινόμενη τιμή για το G3300 199 ευρώ και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι το τέλος του Γενάρη, διαθέσιμο σε Public, MediaMark και Κοσόβολο. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, καλέστε τώρα το 2310 90 90 90. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί, δωρεάν μεταφορά για όλους και απαραίτητη προϋπόθεση για εσάς οι οποίοι θέλετε να έρθετε είναι η επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Όταν πεινάς δεν χάνεις χρόνο ποτέ. Στο Deliveras.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ για τις αποκλειστικές προσφορές. Για κάθε φορά που μπαίνεις στο Deliveras.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο Deliveras τις εμφανίζει αυτόματα. Έτσι δεν τη χάνεις με τίποτα. Λοιπόν, με πολλά και σημαντικά θέματα, χωρίς πρωτάθλημα αυτήν την εβδομάδα για την Ελλάδα, με πρωτάθλημα στην Ευρώπη όμως και κύπελο στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν είδε ο Κωστής κάποιο παιχνίδι από τα χθεσινά, καθώς είχαμε το Αμβούργο να κερδίζει την επόμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League τη Σάλκε με 2-1, είχαμε την Dortmund να σκοντάφτει για μία ακόμη φορά στην ομάδα του Κώστα Σταφυλίδη στην Augsburg με 1-1. Είχαμε γενικότερα πράγματα ενδιαφέροντα, είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι στο γήπεδο της Αταλάντα στο Μπέργαμο, όπου επιβλήθηκε της Έμπολη με 2-1 με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν έχει διάθεση κανείς για μπάλα, συνήθως αυτές τις περιόδους τις εορταστικές στο εξωτερικό δεν κάνουν διακοπή, παίζουν μπάλα κανονικά. Υπάρχει και η Boxing Day στην Γερμανία. Boxing Day. Τι είναι αυτό? Την ημέρα των Χριστουγέννων παίζουν μπάλα. Μπράβο. Εντάξει, και την πρωτοχρονιά. Οι άνθρωποι μπελχανάδες, δεν σταματάνε. Σαν εμάς. Σαν εμάς δεν είναι μπελχανάδες. Το ποδόσφαιρο δηλαδή σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι δεν σταματάς. Παίζεις μπάλα. Πληρώνεσαι για να παίζεις μπάλα. Μα δεν σταματάς για κάθε ένα μήνα. Δηλαδή οι Γερμανοί, που, οι Γερμανοί που σταματάνε λόγω καιρικών συνθηκών. Εκεί έχουν λόγω των καιρικών συνθηκών. Αλλιώς δεν θα σταμάταν κανένα άνθρωπο. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν και λόγοι καμιά φορά οι οποίοι είναι. Και οι λόγοι υπάρχουν, εντάξει. Κακώς.
Κακό σταματάει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Είδε κανένα παιχνίδι, ασχολήθηκε, ενδιαφέρει. Έκανα άφθονο διάδρομο εχθέ. Άφθονο ήταν ημέρα διαδρόμου. Όταν λε άφθονο διάδρομο θα με βοηθήσει. Χιλιόμετρα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Σε έναν άνθρωπο ο οποίο μα ακούει. Και σε εμπιστεύεται γιατί γυμνάζεσαι. Ναι, να το στείλω εγώ να μια αρτηρία κλειστή. Πάει, πεθάνε με και κυνηγάει η χείρα. Για κάποιον ο οποίο κάνει, λέω. Όχι για κάποιον ο οποίο θα κάνει. Ναι. Για κάποιον ο οποίο κάνει. Ναι. Από το να πάει με τους 3 βαθμούς 5-6 που έχει έξω και να περπατήσει ή να κάνει ελαφρύ τζόκινγκ σε κάποιο γήπεδο, τον προτείνεις να κάνει διάδρομο σε γυμναστήριο, είναι προτιμότερο. Δεν προτείνω τίποτα. Σου λέω τι έκανα εγώ. Τι? Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο. Ό,τι θέλει να κάνει. Δεν ρωτάω, ρε φίλε. Άμα θέλει ο άλλος, ό,τι θέλει. Θα κάνει τον έξυπνο να πει μια γνώμη. Δεν είδα μάτσα, κάνα διάδρομο χθε. Το να κάνω μάθημα τον άλλο τι θα κάνει, ρε, μα τρελάνε πρωί-πρωί, ρε, με τσιμεριάτικα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, άντε, πάμε. Μόνο διάδρομο έκανε, δηλαδή τίποτα άλλο. Ναι, μόνο διάδρομο. Άκουγε πριν τον ατζέντη του Αρσανιφάρ, τι ζητάει. Ο Αρσανιφάρ τελειώνει το συμβόλαιό του, αν δεν κάνω λάθος, 6 μήνες. Ναι. Ναι. Οπότε, ποιος καίγεται πιο πολύ, ο Πανιόνιος ή ο παίκτης. Ο Πανιόνιος. Ο παίκτης γιατί να καίγεται. Ο παίκτης το καλοκαίρι διαλέγει και πάει. Διαλέγει και πάει. Οπότε. Οπότε τι, εσύ τι θα κάνει θέση του. Πιανού. Του ποδοσφαιριστή. Θα περίμενα να τελειώσει το συμβόλαιο μου, να τα πάρω λαγό. Τι θα κάνω. Για να πάρεις και περισσότερα χρήματα. Όχι, θα ήθελα να τα πάρει η εταιρεία. Μάλιστα. Εσύ τι θα κάνεις, το κόκκινο. Το δικό μου το συμφέρον δεν κοιτάξω, ρε φίλε. Εννοείται. Ο καθένας το συμφέρον του κοιτάει. Δηλαδή το παίζει λίγο. Όπως ο Πανιού. Τι σχέση έχει η χριστιανοσύνη με το επάγγελμα. Α, μπράβο. Κονόμα είναι πάνω απ' όλα. Ποια κονόμα, ρε φίλε. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα δώρο από τη φύση, από το Θεό, από τον Αλλάχο, όποιον θέλει. Έμαθε να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άσερε τα σάλτσε, ρε. Αυτό το πράγμα. Σαλτσαδόρε, τι. Αυτό το πράγμα το καρπώνει. Πόσα θέλει ο άνθρωπος. Αν δεν το καρποθεί τώρα που μπορεί, κάνει χαζομάρα. Άσερε κόκκινε το Χριστιανή Λύκη τώρα γιατί. Χριστιανή Λύκη. Και το μάρκετινγκ να πούμε. Λέγε τι θε, τι ήθελα για τον Αρσανιφάρ. Α τον πάρει ο Πάοκ, να πληρώσει τον Πάοκ. Τι να εσύ κάνω. Πιστεύει ότι είναι. Ο Πάοκ το χρειάζεται, είναι προτιμότερο να πληρώσει τώρα και να τον πάρει ή να περιμένει το καλοκαίρι. Όχι, να βγει 7ο τώρα και να τον πάρει το καλοκαίρι. Γιατί δίνεις την απάντηση κάνοντας πουλώντας ηρωνία. Τι πουλώντας ηρωνία, ρε. Γιατί, δηλαδή με το υπάρχον υλικό δεν θα βγει στην πεντάδα. Πώς δεν. Δηλαδή αν δεν πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει η πεντάδα. Θα βγει, πέμπτος θα βγει. Τα Γιάννα θα χαρίζουν βαθμούς. Ευρώπη δεν βγαίνει. Πώς δεν θα βγει. Οπότε, και Κύπρο μπορεί να πάρει. Την ΑΕΚ δεν μπορεί να την κερδίσει με το υπάρχον υλικό. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Την κέρδισε στο 93. Τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να τον κερδίσει. Δεν τον κερδίσει. Δεν μπορεί να το κερδίσει και να τον περάσει. Ξέρω εγώ. Γνώμη ρωτάω, ρε φίλε. Ακούει κόσμος. Λέει ότι έχετε μια γνώμη. Την ΑΕΚ την κέρδισε στο 93 και από τον Παναθηναϊκό έχασε. Από τον Ολυμπιακό έχασε. Από τον Παναθηναϊκό ήταν κάκιστος και ο Παναθηναϊκός. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Έχασε. Στη χειρότερη εμφάνιση. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Έχασε. Δεν μπορεί να τον κερδίσει, όχι. Δεν μπορεί να τον κερδίσει. Όχι. Okay. Θέλω να πει κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακούω. Δεν μασάω από το κομμάτι το επικοινωνιακό. Με τη νέα τούμπα εν όψη περίοδου μεταγραφών. Αυτό έχω να του πω. Το είπε αυτό. Πάλι τα ίδια. Με ρωτά και σε απαντάω. Πάλι τα ίδια, ρε. Δεν μασάω. Και απαντάω. Δεν κάνω. Δεν μασάω. Από το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ. Δεν μασάς. Όχι. Την περίοδο που είναι να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, μου τσαμπουνάνε να πούμε τη νέα τούμπα. Μόλις πάει ο ΠΑΟΚ κάτω από την πέμπτη θέση, μου τσαμπουνάνε τη νέα τούμπα, μου τσαμπουνάνε τη σουρωτή, μου τσαμπουνάνε να πούμε, πώς το λένε, τις αγαθοεργίες, μου τσαμπουνάνε τους ισολογισμούς, μεταγραφές δεν ακούω. Αυτό θέλει να ακούσει ο ΠΑΟΞΙΣ. Τώρα, άμα είναι άτομα. Δηλαδή, ο κόλο του ΠΑΟΞΙ θερμαίνεται και οι τρίχε από τον πισινό του κάνουν περμανάντ. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει εσύ το ΠΑΟΞΙ. Εσύ βγαίνει και λε σήμερα. Ναι, τι λέω σήμερα εγώ. Ότι το κάνουν επικοινωνιακά αυτό από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δεν έχουν σκοπό να πάρουν κάποιον αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Ναι, αυτό θα με τρόμαζε αν ήμουν ΠΑΟΞΙΣ. Εν ώψη περίοδου μεταγραφών να μου τσαμπουνούσαν τη νέα τούμπα. Και θα γίνει με καθίσματα, το Μεγαλέξανδρο το άγαλμα να πούμε ο Βουκεφάλας είναι θαμμένος από κάτω. Αν η αρχαιολογία έχει καμιά αξίριστη υπάλληλο η οποία εκεί φωνάζει για τις στάμνες που βρήκε κτλ. Και σταματήσει το έργο κτλ. Δεν με νοιάζει αν είμαι ΠΑΟΞΙΣ. Εμένα με νοιάζει να μου φέρει σεντερφοράρα και δεκάρι. Γιατί ο Μπίζεσβαρ έχει ένα γκόλο σαν τον Αυλονίτη στο Λατέρνα αυτό και φιλότιμο. Θα ήθελα δεκάρι και εννιάρι, θα επιθυμούσα εγώ σαν ΠΑΟΞΙΣ. Από εκεί και πέρα τώρα εσύ πάνε και λες ότι η νέα τούμπα θα γίνει έτσι, θα έχει υδραυλικό κάθισμα, θα πας να κάνεις κάκια και θα πάτησε ένα κούκκι και θα σκουπίζουν τον πισινό με αυτόματο χέρι να πούμε κτλ. Πες τα εσύ αυτά, εγώ θα τα ακούσω. Καλός άνθρωπος είμαι εγώ. Είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Ω, δεν, τι είπα, δεν. Να πουλάω φύκια και μεταξύ κορδέλες στον κόσμο και να σου λέω. Δεν ξέρω αν πουλάς φύκια ή πουλάς σάμαλι. Αποκλείεται. Ναι, τι. Να υπάρχει σχέδιο. 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 Με χ. Ναι, τι. Λέμε Χρήστος. Λοιπόν, το οποίο να έχει
και την εξυγχρόνιση του κηπέδου, το οποίο είναι παμπάλαιο, ναι, ναι, και τον εξυγχρονισμό, την αναπαλαίωση, όπως θέλει. Σώμα, ρε φίλε, συγκινήθηκα. Και, το να κάνει μεταγραφές. Σώμα, ρε, αποκλείεται. Ω, ναι, αποκλείεται. Okay. Τέλη Δεκεμβρίου, άμα εγώ είμαι παοξής, έχω βγάλει πανεπιστήμιο, έχω κάνει μάρκετινγκ. Σταμάτα λίγο, ρε, είμαι πολιτής. Και πάω και διαβάζω και μαθαίνω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του Μάκη του Γκαγκάτση με προωθεί το νέο γήπεδο της Τούμπας. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞής θα έλεγα, όχ, πάλι βαλούτες θα με φέρουν. Έτσι θα έλεγα. Τώρα αυτοί μπορεί να φέρουν το καλύτερο center forward του κόσμου. Λέω εγώ πώς αισθάνομαι. Το κατάλαβες. Εσύ έχεις μάθει, ναι, να είσαι, ναι, ναι, πάντα αρνητικός. Όχι, θα με φέρουν εμένα τον Καραζιέρη από τον Καναδά και θα είμαι θετικός. Θα τρώω σουβλάκια μαζί του και θα κάνω δημόσιες σχέσεις. Δεν μιλάς. Ναι, για λέγει. Στον Άρη πληρωθήκανε χτες. Πώς? Πληρωθήκανε χτες. Ένα μικρό μέρος. Πληρωθήκανε. Ένα μικρό μέρος των αφιλωμένων. Πληρωθήκανε, ρε. Όχι. Ένα μικρό μέρος των αφιλωμένων. Ρε, πληρωθήκανε. Όχι. Εσύ έφερνες την καταστροφή. Δοθήκαν χρήματα. Άρα. Τι, πόσα. Τι λέει το ρεπορτάζ. Ένα 30%. Πόσο? 30%. Τράβα να πάρεις το δώρο αύριο από τον Ανδρώνη και να σου δώσει το 30%. Θα κυνηγάς τη λογίστρια. Δεν μπορεί στο δώρο να μην στο δώσει όλο. Τι, να σου δώσει. Να σου δώσει το μισθό το 30%. Και να σου πει πάρε το 30%. Και τον άλλο μήνα να σου δώσει το 20%. Τα ίδια λεφτά παίρνουμε εμείς. Λέγε, ρε φαρδόκολλε, ναι, τα ίδια λεφτά παίρνουν. Τι μπάτζετ έχει ο Άρης. Τι έχει. Έχει ένα 800. Τι έχει, λέει. Έχει ένα 800. Αυτό και πολύ είναι. Έχει τόσο. Όχι. Πόσο έχει. Πολύ λιγότερο. Ένα 300. Πολύ λιγότερο. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Τι θες, ρε κόλλε. 200.000 έχει ο Τζιμπούρ. Τι έχει. Ο Τζιμπούρ. Αν τα πάρει. Θα... Ρε, έχει 200. Ναι, υποτίθεται. Και δεν έχει ένα 300. Τι θες, πού θες να καταλήξεις, ότι. Ότι με παραμυθιάζεις. Ότι δεν σε παραμυθιάζω. Μέχρι τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε φίλος του Καρυπίδη, ούτε υπέρ του Καρυπίδη, ούτε κατά του Καρυπίδη. Βλέπω ότι. Γιατί εγώ είμαι φίλος του, είμαι υπέρ του ή κατά του. Εγώ σου απαντάω γι' αυτό. Εγώ έχω χεστεί και για τον Καρυπίδη. Και για τον Ιβάν και για τον Μαρινάκη. Δεν διαφωνώ. Δεν με ενδιαφέρουν. Ούτε είπα ότι είσαι εσύ. Τι θες να κάνουμε. Τώρα. Ό,τι είπες όμως για τον Καρυπίδη. Ναι. Ο οποίος. Ναι. Έχει χιλιάδες προβλήματα με τους εργαζόμενους. Δεν με νοιάζουν οι εργαζόμενοι του Καρυπίδη. Εμένα με ενδιαφέρει. Άστα. Τα σάλια σου, άστα. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για φόρμα. Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν οι συνάδελφοί σου. Δεν θα σε ενδιαφέρουν. Καλά, οκ. Okay. Δεν πείθεις κανέναν. Τι δεν πείθω κανέναν. Τι δεν πείθω. Για άλλο θέμα μιλάμε. Με το να προσπαθείς με το να προσπαθείς να το παίζεις καλώς. Δεν το παίζεις εσύ. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ναι. Το θέμα μας είναι. Αν είναι αυτό το ότι θέμα σε μας... ό,τι είπες, ναι, σε εξέθεσε. Ποιος με εξέθεσε. Έκανε ΠΑΕ. Έκανε ΠΑΕ. Έλεγες αποκλείεται να κάνει. Κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα στην κατηγορία περίπατο. Κατάφερε. Σου έλεγα ότι θα αλλάξει ο νόμος και δεν θα έχει πρόβλημα. Και άσε τη Μαρούπα να λέει, ναι ή όχι. Εσύ μου έλεγες. Όχι, δεν μου έλεγε. Οι Αργενοί το λέγανε. Εσύ δεν έλεγε. Okay, παρακάτω, ναι. Οι οπαδοί του Άρη, ναι, ακούνε. Ναι. Όταν θέλουν, συμμετέχουν. Ναι, ναι. Ωραία, μπορεί να τηλεφωνήσουν. Πού θες να καταλήξεις. Στο ότι μέχρι τώρα. Θα σου πω το τα δείγματα γραφής του ανθρώπου. Θα σου πω το μέχρι τώρα. Τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη πρέπει να τους πηδάς την κριτική για να μην κάνουν. Το κατάλαβες, μπούλι. Γιατί άμα και εσύ ήσουν στον Ηρακλή από την πρώτη μέρα. Και αυτοί εδώ που κάνουν τώρα φωνάζουν για τον Καγιούλη! Ήταν από την αρχή ενάντια και κάνανε κριτική και τα λοιπά. Δεν θα φτάνει εδώ ο Ηρακλής. Στον Άρη πρέπει. Δεν καταλαβαίνω. Μισό. Τι μισό. Η κριτική μου στους διοικούντες του Ηρακλή ήταν μικρή. Εάν η οικογένεια του Ηρακλή. Η κριτική μου σε μένα μιλάς. Άσταλα. Ήταν μικρή. Τσιγκούνι τον έλεγες. Είπες ότι είχε λεφτά, αλλά δεν δίνει. Τσιγκούνι τον έλεγες. Ναι. Όταν έμειναν απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Πότε. Το Γενάρη. Πότε, ποιο Γενάρη. Το προηγούμενο. Ναι, και τι. Το είπα. Τι είπες. Με τα πριν που δεν δινόταν, το είπα. Ναι, ρε παιδί μου, τι θες να μου πεις. Τι πρέπει να κάνω, τον τραβήξω τα αυτή και τον πω ατιμούλη γιατί δεν πληρώνεις. Τι μπορώ να κάνω. Γιατί λες δεν είπατε, δεν κάνεις. Όχι, σε μένα δεν θα απευθύνεσαι, σε άλλους. Γιατί όχι σε σένα. Γιατί νομίζω την κριτική. Με την συνείδησή μου είμαι καθαρός. Ναι, τα πόδια σου βρωμάνε, τα πόδια σου δεν πεις. Η συνείδησή σου καθαρή είναι, φυσικά. Πού καταλήγουμε τώρα. Ότι εγώ έκανα λάθος με τον Καρυπίδη είναι μεγάλος παράγοντας. Όχι, καθόλου. Γιατί. Σε καμία των περιπτώσεων. Φυσικά, ναι. Ότι τι. Ότι μέχρι τώρα. Ναι. Παρότι τον κάνεις σκληρή κριτική και ναι, καλά κάνεις. Δεν αντιλέγω για αυτό που κάνεις. Ναι, ναι. Σε εκθέτει με τα αποτελέσματα. Μακάρι. Να με εκθέτει με τα αποτελέματα. Να πάρει τρεις παίκτες που θέλει ο Αναστόπουλος. Αποτελέσματα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Να πάρει τρεις παίκτες που θέλει ο Αναστόπουλος. Ένα στόπερ. Ένα αμυντικό χαφ και ένα εξτρέμ. Ακόμα για να βγάλει την κατηγορία πιο εύκολα.
να έχει πληρώσει τους παίκτες, το ΙΚΑ, τους προπονητές, τον Καραβασίλη και να είναι όπως είναι ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ, να είναι και ο Καρυπίδης στον Άρη. Αυτό πρέπει να είναι η υγεία. Μπράβο. Δεν είναι αυτό το μεγέθος. Το κατάλαβες. Ναι. Τι, ο ένας έχει υπεροκιάνιο και ο άλλος έχει βάρκα. Ανάλογα τι έχει ο καθένας, πληρώνει. Σωστά. Το κατάλαβες το έργο. Όταν αφήνουμε και χαϊδεύουμε τον Καρυπίδη, τον Ιβάν, τον Γκούμενο, τον Παγόνη, τον Πατατούδη, τον Γκράντα, τον Σούπερ 3 που διοικούσε και τον Παπαθανασάκη που έχει μούρι Γκαραζιέρη, θα φτάνουμε στο σημείο να διαλύουμε τις ομάδες και να είναι πιο νοικοκύρης ο Πανόπουλος, πιο νοικοκύρης ο Σπανός, πιο νοικοκύρης ο Χριστοβασίλης και εμείς να χρωστάμε και τις τουαλέτες να πούμε και τους σκουπιδιάριδες του Καφτατζογλίου και του Χαριλάου. Το κατάλαβε στον Ακόκκινε γιατί κάνουμε κριτική. Θα μπορούσαμε να είμαστε δημόσιες σχέσεις, πληροφορίες, χαρτζηλίκια, αλλά εμείς κάνουμε κριτική. Και να μην περιμένουμε το μισθό ή το δώρο. Άστο, μην περιμένω. Άστο. Περιμένεις το μισθό το δώρο. Άστο. Τι εσύ μόνο περιμένεις, δεν περιμένουν οι υπόλοιποι. Σε νοιάζει για τους υπόλοιπους, ποτέ δεν σε νοιάζει. Γιατί το λες αυτό. Εσύ προσπάθησε να πεις ότι θέλεις για μένα, δεν με ενοχλεί. Όχι, που λες ότι σε ενδιαφέρουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Εγώ σου είπα ότι εσύ είσαι ο κακός και εγώ είμαι καλός. Ναι, ναι, εσύ είσαι καλός. Ενδιαφέρεσαι για τους εργαζόμενους του Καρυπίδη. Του έπεισε όλου τώρα. Τι καλό άνθρωπο. Εμένα σου λέω, με ενδιαφέρει το ρεπορτάζ του Άρη. Αν ο Καρυπίδης δεν πληρώνει, να πούμε, του υπαλλήλου του, είναι πρόβλημά του. Εγώ πρέπει να πω, αν πληρώνει του παίκτε. Δεν με νοιάζει για του άλλου. Το κατάλαβε, ρε. Κατανοητό. Το κατανοεί αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Δεν με νοιάζει αν ο Παπαθανασάκης χρωστάει στην εφορία στον Καναδά. Με νοιάζει αν πληρώσει. Μα είναι εντάξει με τον Καναδά. Ναι. Αυτό με νοιάζει εμένα. Ξεκάθαρο. Εντάξει. Τα καλύτερα λουκάνικα ποια είναι. Τα λουκάνικα της Μαγιάς. Την πόλη τα έχει το κατάστημα Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για τις εορτές. Mm. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα της Μαγιάς. Πάμε στον Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε και όσοι δεν τα γνωρίζετε σας στείνουμε ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα της Μαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι στη στάση Ευζώνων. Γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Κάλεσε φίλους ακροατής και είπε ότι του κλέψανε αυτοκίνητο. Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, από τα ξημερώματα, την οδό Φλέμινγκ. Πού είναι αυτή, Φλέμινγκ? Η οδό Φλέμινγκ. Ναι. Θα σου εξηγήσω μετά. Ο, τώρα θέλω να μου πει. Δεν έχουμε χρόνο. Α, δεν έχουμε πρέπει χρόνο. Χωρικό ώρα. Πες, δεν ξέρω. Είναι μάρκα Mazda Xendo 6, αριθμό πινακίδα YMY, 6417 χρώμα μπορντό, δίνεται αμοιβή. Και αυτό μπορντό. Mazda μπορντό είναι. Mazda Xendo 6 YMY, 6417 χρώμα μπορντό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάλι λίγο στα μηνύματα. Να το κάνω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Θέλω περισσότερη άνεση στα μάτια όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη φρεσκάδα όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη ενυδάτωση όλη την ημέρα. Για όσους θέλουν περισσότερα, ήρθαν οι μηνιαίοι φακοί επαφής ούλτρα από την Bausch & Lomb. Το νέο πρότυπο φρεσκάδας. Νέα γενιά φακών επαφής σιλικόνης υδρογέλης ούλτρα. Διατηρούνται ενυδατωμένοι έως και για 16 ώρες χρήσης κάθε μέρα. Ούλτρα από την Bausch & Lomb. Ζητήστε τους στα οπτικά καταστήματα. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Τι είναι το φυσικό αέριο? Άνεση, οικονομία, καθαρό περιβάλλον. Τι είναι για σας το φυσικό αέριο?
Αέρια Θεσσαλονίκης φυσικά. Αέρια Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλέστερη απάντηση στη θέρμανση. Τρεις ακόμη λόγοι για να συνδεθείτε τώρα με το φυσικό αέριο. Δωρεάν τα τέλη σύνδεσης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Αέριο Θεσσαλονίκης. Άνεση. Ανεξαρτησία. Οικονομία. Συνδεθείτε τώρα. Για νέες συνδέσεις, τηλεφωνήστε στο 11150. Αλλά ήταν καλά και αυτά τα 5 λεπτά. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Κνάουφ. Συστήματα ηχομόνωσης. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη. Και τελευταίος σταθμός, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αγαπημένα Άγιε Βασίλη, να σου πω κάτι. Φέτος δεν θέλω δώρο. Θέλω μόνο το μεγάλο μου αδελφό, τη γιαγιά και τον παππού να φάμε γαλοπούλα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα που μου αρέσουν πολύ. Δεν ξέρω πώς θα χρεώσουμε τώρα όλοι αυτοί σας άκουσοι, αλλά ξέρω ότι εσύ σίγουρα θα τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Φέτος η Δίκο Σκόλα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε 3.000 οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Γιατί φέτος τα Χριστούγεννα μοιραζόμαστε ό,τι πιο σημαντικό, την αγάπη. Βίκο Σκόλα, δίψα για αγάπη. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Ωραίες οι γιορτές. Αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη Μέση. Και τη Γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστεία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Χρονιά μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Ιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Ιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yuppie.
Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Γιούπι, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Γιούπι! Αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών Σαββατιανό και Ροδίτης παράγεται με τη μέθοδο λευκής συνοποίησης, επιλέγοντας τον πρόρογο με την προσθήκη φυτικής ρητσίνης, ρινίτης, ρητίνης πεύκου. Καλύτερα, πες το απλά και πιες το απλά. Ρετσίνα Μαλαματίνα, 120 χρόνια τώρα. Αυθεντική γεύση από Ελλάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-6866-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκίνητου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πατκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 έρχεται άμεσα, γρήγορα και οικονομικά στο χώρο σου να σας ανοίξει, να δώσει λύση στο πρόβλημά σας αν έχετε κλειδωθεί απ' έξω, και για κλειδιά η Mobilizer για κλειδιά αυτοκινήτων και φυσικά με μια απίστευτη κλειδαριά η οποία είναι ασφαλείας με κύλινδρο τύπου Ιζέων. Θα μάθετε περισσότερα για αυτήν. Στην οποία, τη τιμή την οποία θα ακούσετε περιλαμβάνεται και τα περαστικά, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, καθώς τα κλειδιά βγαίνουν με την ταυτότητά σας, βγαίνουν μόνο Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία στον Στέργιο Περκανίσα και δεν μπορούν να σας τα βγάλουν πουθενά αλλού. Για τέτοια εξέλιξη μιλάμε στο χώρο των κλειδαριών. Έχεις χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Μητσικώστα. Ναι, μου λέει αυτό το παιδί, λέει, είναι άγιο. Είναι άγιο. Εγώ θα σε είχα πυροβολήσει, λέει. Θα σε είχα σκοτώσει με καλάσδικο, λέει. Πολύ καλό παιδί. Λέω, έχει μέταλλο η φωνή του. Όταν παίρνει το μέταλλο η φωνή, λέω, είναι φανταστικός. Είναι εκπληκτικός. Λοιπόν. Αν έχετε ενημερωθεί για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, καλώς. Αν, αν δεν έχετε. Ναι. Αν είστε άνεργος πτυχιούχος ΑΕΗ ή άνεργος. Άνεργος πτυχιούχος είμαι. Αν είστε άνεργος χωρίς πτυχίο, αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%.
το 100% όπως ακριβώς τα ακούτε του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού. Αν έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλα, το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι 50%. Αν γνωρίζετε ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις, μάθετε ότι δίνει μέχρι και 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας. Ενημερωθείτε, είναι ευκαιρία ζωής, οι προθεσμίες λίγουν σύντομα. Περιθώτερα θα μάθετε στο Α02 κενό. Περιθώτερα. Ισπανικά το λέω. Άκου περιθώτερα. Α02 κενό. Μιμήσε τον εαυτό σας. ΕΣΠΑ. Ονοματεπώνυμο στο 54344. Το στυλό μου το έβαγε. Ποιο στυλό να σου φάω, ένα στυλό με έβαγε. Το στυλό γιατί μου. Να σου φάω. Δεν με έβαγε, μου τα τρώω. Σε έχω πάει. Πες μια φορά που σε πήρα θα κάτι. Θα φάω από τη λογίστρια το στυλό τη. Πες κάτι που σε πήρα μια φορά. Κάτι. Τι μου πήρε. Που σε έφαγα κάτι. Την ηρεμία με έχει φάει. Εγώ την ησυχία με έχει φάει. Τελειώνω την προπόνηση, πάω να ξαπλώσω. Με παίρνει τηλέφωνο. Θα γράψουμε τη στήλη. Είσαι. Τι να σου πω, ρε. Φίλε. Ναι. Το να είναι κάποιο υπεύθυνο. Να είσαι προγραμματίζει. Σωστό. Είναι σωστό. Κακό. Όχι, όχι. Εγώ είμαι όμως κουρασμένος καμιά φορά. Είμαι και... ανεύθυνος. Όχι, δηλαδή. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα είσαι υπευθυνότατος. Τότε... Πάνε στα θέματα τα άλλα. Σχολιάστε παρακαλώ την κρυσή συμφωνία Νόβα Ολυμπιακού 11 εκατομμύρια. Ναι. Γνωρίζει κάποια συμφωνία, εγώ δεν την γνωρίζω. Ναι, ναι, λέω με λεφτά γιατί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παίρνουν τα ψίχουλα, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ περισσότερα από την Νόβα. Τώρα που θα δεις τον Μουσάτο έξω τον Κανελάκ, ρώτα τον. Ξέρει αυτός. Δεν έμαθες όμως το άλλο. Ότι δεν έχει δικαίωμα να εκπέμψει ο Μαρινάκης. Να εκπέμψει τι, παιδί μου. Να κάνει κανάλι. Ναι. Περιμένετε, λέει τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν πληρώσανε. Εντάξει, δεν έχουν ανάγκη βέβαια. Εμπληρώσανε. Θα τα πάρουν πίσω ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να πληρώσει, τα παίρνουν πίσω τα λεφτά. Ρε φίλε, ναι. Δεν αισθάνεσαι κορόιδο, τα δίνεις λεφτά και μετά ότι σε πιάσανε. Δηλαδή ο άνθρωπος, καταρχήν, πέρα από την πλάκα και από το όσο το έχουμε θα σύρει, πάρει το Μέγκα αυτό, ρε. Είναι μάγκα. Ο Ιβάν θα πάρει το Μέγκα. Το Μέγκα θα το πάρει. Μέγκα είναι καταχρεωμένο. Δεν ξέρω, θα το πάρει γιατί ο Πάουκ. Να σε κόβει, ρε. Θα τα βάλει στο άρθρο που έβαλε ο Τσίπρας τον Πάουκ, θα το ξεχρεώσει και το Μέγκα. Θα πάρει και τη Λίλη να κάνει εκπομπή. Σταμάτησε η Λίλη από το TV Μακεδονία. Το Μέγκα πόσο χρωστάει. Το, καταρχήν το TV Μακεδονία ανήκει στον. Έφυγε ρε, η Λίλη Κυριακού. Από το TV Μακεδονία. Για να φύγει η Λίλη από το TV Μακεδονία θα πάει στο κανάλι του Σαββίδη. Θα πάρει κανάλι ο Σαββίδη. Τι να σε πω τώρα. Μπορεί να πήγε μαζί με τον Θοδωρή πάνω στι Βρυξέλλε. Ευρωβουλευτή είναι. Πού να ξέρω. Ρε, η κοπέλα η κυρία είχε εκπομπή. Ναι, άλλος, μπορεί να βαρέθηκε, ρε φίλε. Τι βαρέθηκε, ρε. Τις εκπομπές, βαριούνται εκπομπές. Μην μπερδεύεις το ραδιόφωνο, την ψώρα που έχεις με την τηλεόραση εσύ. Ναι, ναι. Εντάξει, πώς είπες ο Μητσικώστας με τις μιμήσεις. Ναι, ναι. Την αρρώστια για τον έρωτα που έχουν κάνει. Είναι δείγμα, ρε, ότι η Λίλη έφυγε από το TV Μακεδονία και θα πάει στο κανάλι του Σαββίδη. Τώρα, αν ο Σαββίδης βγει κουρούμπα γλάς και δεν πάρει και αυτός κανάλι, τελείως. Τι να κάνουμε. Ρε φίλε, δεν φεύγεις πριν ξεκινήσει κάτι. Εκτός αν έχεις πάρει λεφτά. Τα ίδια. Μυαλό είναι αυτό. Μανιβέλα θέλω να σε βάλω στα αυτή. Να σε γυρίσω τη μανιβέλα. Σαν τη λατέρνα του Αυλονίτη να πάρει μπροστά. Εγώ ξέρεις τι θέλω να μάθει την Παναγία. Τι θες την Παναγία, ρε. Θέλω να βρεθεί ένας φίλος ο οποίος να έχει πουθενά σε καμιά αποθήκη καμία μηχανή σαν αυτή εδώ που είχαν τότε οι Ναζί. Ναι. Που ήταν η μηχανή με το κουτί δίπλα, ναι. Να σε βάλω στο κουτί να σε περιφέρω στην πόλη. Το τι ντομάτα έχεις να φας, δεν γουρσούζει. Αν πας στο Χαριλά από κάτω από καμιά στά, μπορεί να βρεις καμιά τέτοια μηχανή. Γιατί? Εκεί είχαν θαμμένοι τις μηχανές, λέει. Τι στήσεις, ρε. Είμαι. Τι στήσεις. Εκεί μπορεί να βρεις καμιά τέτοια μηχανή. Δηλαδή τώρα, άμα σε κυνηγάνε στο Κλεάνθης Μικελίδης. Δεν είπα εγώ για Κλεάνθης Μικελίδης. Χαριλάου, είπα περιοχή. Εγώ λέω τώρα. Ο Χαριλάου, ξέρεις ποιος ήταν? Όχι. Πώς βγήκε η περιοχή Χαριλάου, ξέρεις? Όχι. Διάβασες για το Χαριλάου? Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρεις. Πες το στον κόσμο. Εγώ δεν λέω. Ρε, πες τον κόσμο να μάθει. Άμα πω θα με κυνηγάνε οι συγγενείς του Χαριλάου. Γιατί? Γιατί η γάτα έχει ένα αυτή. Πάνε στα θέματα τώρα. Άστο να πάει στο διάβασμα. Τώρα μένεις ευλάξτης. Είμαι ανόητος. Πάνε παρακάτω. Ανοίγεις την όρεξη του κόσμου που λέει επιτέλους θα μάθουμε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις και ένα σασπένς όπως λες μια ιστορία. Από την περιοχή. Λέγε τώρα, λέγε. Από την περιοχή Χαριλάου είναι και το γήπεδο του Άρη. Εκεί ψάχνουν τις λίρες. Τις έψαχνε ο πρόεδρος του συνδέσμου, τις έψαχνε ο Νέκ, τις έψαχνε ο Σκόρδας, τις έψαχνε αυτός και τα λοιπά. Α, γι' αυτό ανοίγαν κάτι τρύπες. Οι τρύπες ανοίγαν από κάτω. Βέβαια. Ναι, και τελικά. Εγώ μικρός είχα πέσει 10 χρόνια σε μια τέτοια τρύπα στο Χαριλάου. Ήταν ο πατέρας μου βοηθός προπονητού. Ναι. Και είχα πάει με έναν. Και να μαζεύουμε την τρύπα. Βοηθός του Τσατσεύσκη. Ναι, προπονητού. Ναι. Πήγε και έπεσα σε μια τρύπα. Ιγκόρ. Εγώ. Ιγκόρ Τσατσεύσκη, πες το μικρό του. Τέλος πάντων, είχε και στον Ηρακλή, άσχεται. Τέλος πάντων. Το μικρό του. Δεν άσχεστο, δεν μην πηδά την κουβέντα, ρε. Και πάτησε το πόδι μου σε κάτι σκληρό. Ναι. Τώρα τι ήταν τώρα. Όταν ήσουν μικρό, πάτησε κάτι. Πάτησε το πόδι μου κάτι σκληρό. Λίρα ήταν τώρα τι ήταν. Α, δεν μίλησε ο βλάκας. Σου λέω θα με πέρασε. Σε κάτι σκληρό. Σε κάτι που πέπεσε το ποδάρι μου μέσα. Έτσι πήρε το σόλον μετά, έκανε τη. Σε αυτά πιστεύει με τι λίρε.
τις ιστορίες που ακούγονται. Πώς δεν πιστεύω. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να πας σε ένα βουνό, να σκάψεις με ένα σχέδιο. Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που ήταν μεγαλογκάνγκστερ στην Ελλάδα, επιχειρηματίες και πρόσφατοι, δεν λέμε ονόματα, είναι και φίλοι μας ορισμένοι, δεν έχουν θάψει σε κουφάλες δέντρων ευρώ και αυτά. Μην μπερδεύεις την κατάσταση σημερινή. Ότι η κατάσταση η σημερινή είναι η κατάσταση όλων των εποχών. Να την κάνεις ισπανικά κατάσταση. Κατάσταση. Λοιπόν, για την ομαδούλα σου θα πούμε τίποτα. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Μίλα ρε! Τον Λέγε ρε! Την σιγά, μην πουλάς στη θύρα 10 ο παδός είναι. Ας, δεν σε γουστάρω. Ποια θύρα 10? Δεν σε θέλω. Δεν θέλω να με γουστάρω. Ναι, δεν σε γουστάρω. Μην κάνεις τα μούτρα σου. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να βαρέσεις, όσο και να φωνάξεις, όσο θέλω και να βρίζεις τον καγιούλη, δεν σε γουστάρει. Θύρα 10, δεν σε θέλουν. Καταρχήν λένε ότι δεν ήσουν ποτέ ο παδός. Ας λένε. Εντάξει. Δικαίωμά του. Ας, κυνηγάνε τον καγιούλη αυτό. Βάλαν τον Ολλανδό μπροστά. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε χτες! Δεν σου είπα. Τι? Μισό λεπτό. Ήρθε μήνυμα. Τι μήνυμα? Χτες διάβαζα, έκανα γιατί. Τι να δημοσιευτεί αύριο. Και λέει, άκου τον αλήτη. Λέει, Ραπτόπουλε, σε παρακαλώ, μέτρα ανάποδα από το 3. Πες αργά και δυνατά, καθαρά, δύο φορές το κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Να το ηχογραφήσω για να το έχω ήχο για κλήσεις. Λοιπόν, για ringtone το συγκεκριμένο, 50 ευρώ για σένα μόνο. Έτσι. Το έχουν γράψει. Μαγκές τώρα δεν είναι. Κύριε Καγιούλη! Τέλος! Χθες φύγατε! Τώρα! Μες τώρα! Έχεις φύγει τώρα! Ραπτόπουλε, θα δεις τι έχει να γίνει, Ραπτόπουλε! Τώρα! Αμέσως τώρα! Τελειώσατε, κύριε Καγιούλη! Ο Καγιούλης, τον πούλο, τώρα! Και να γουλώνει το μάτι. Και να το χέρι ψηλά. Και ο Καγιούλης μένει. Άκου ρεπορτάζ για την ομάδα. Ρεπορτάζ, ναι. Λοιπόν, βγαίνει χτες ο κύριος Καγιούλης. Δεν βγήκε κάπου, το είπε στους ρεπόρτερ, στους συνεργάτες. Ναι, τι είπα αύριο. Λέει, παιδιά, αύριο μπαίνει το δώρο, δεν μπορεί να μην σας το βάλω. Βασινόμου, σας βάζω και μισθό. 28 του μηνός σας βάζω 2 δόσεις συμβολέων. Και σε ό,τι έχω πει μέχρι τώρα. Είμαι εντάξει. Είμαι λίρα 100. Ναι. Μιλώντας με δύο ανθρώπους από το ποδοσφαιρικό Ηρακλείο, όχι τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, πριν από 3 μήνες. Τι είπανε? Πριν από 2 μήνες, μου είχαν πει ότι από το Παθανασάκι. Παθανασάκι, ναι. Παπαθανασάκη είναι πιο φερέγγιος. Δηλαδή αυτά που λέει τα κάνει. Τέλειο. Δεν κάνει πολλά. Πάει. Δηλαδή ήταν 6 μήνες απλήρως, ότι πήγαν 4. Ναι. Οπότε. Λοιπόν, ρωτάω. Ρωτάς. 3 βασικά ερωτήματα. Μάλιστα. 2 δο συμβολέων φτάνουν για να καλυφθεί ένα ικανοποιητικό ποσό από την μεριά των όσων έχουν λαμβάνει ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να μην έχουν δικαίωμα προσφυγής. Ναι. Δεύτερο ερώτημα. Καλό. Κύριε Καγιούλη, εφόσον σε ό,τι τηρήσατε. Κύριε Καγιούλη, το λες κανονικά. Κύριε Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη, ναι. Να μιλάμε σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Εντάξει, και δεν σου επιτρέπω να συμπεριφέρεσαι έτσι για τον Ολλανδό. Εντάξει. Τελειώσατε τώρα! Ναι, λέγει. Καλά, σε φτιάξω. Τώρα μιλάμε σοβαρά και σε γελιοποιήστε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί ξαφνικά 3 ποδοσφαιριστές θέλουν να φύγουν από την ομάδα. Και όχι 3, 4 και έπονται κι άλλοι. Και ακούγονται και ονόματα για μεταγραφές. Πολύ καλά. Αφού είστε τόσο αξιόπιστος όσο λέτε εσείς και εμείς έχουμε όλη την καλή πρόθεση να πιστέψουμε ότι είστε. Πώλησετε. Γιατί θέλουν να φύγουν? Τρίτο και το βασικότερο ερώτημα όλων. Πες και το τρίτο. Το κυριότερο. Το κυριότερο. Άντε και τους πληρώσατε. Ναι. Άντε και δώσατε και το δώρο του και μακάρι να είστε γερός να δίνετε. Η ομάδα θα πάρει αδειοδότηση? Εκείνο είναι το μεγάλο ερώτημα. Η ομάδα του Ηρακλή, κύριε Καγιούλη, σας είχα κάνει μία ερώτηση. Πέφτει άμα δεν πάρει αδειοδότηση. Και κατευθείαν. Και εκτός αέρα και εντός αέρα. Λέω, δεν με ενδιαφέρει ό,τι σας χρεώνουν. Δεν κάνουμε χειραψία γιατί μεθαύριο θα μαλώνουμε. Θέλω μόνο σε μία ερώτηση να απαντήσετε. Θα πάρετε αδειοδότηση? Και ο φίλος ο Μπέκας με έλεγε θα την πάρει, εύκολα. Ο Μπέκας. Ναι. Λέω, μακάρι, το εύχομαι, δεν το απεύχομαι, γιατί. Αν πέσει ουέ και αλίμονο. Και μου είπε ότι θα την πάρει. Λοιπόν, δεν έβαλε. Και ο Καγιούλης στον αέρα. Τέλειο. Λοιπόν, ούτε υπογραφή έβαλε σε αυτό που είπε, ούτε σφραγίδα. Οπότε μπορεί να πει ότι είναι λόγια που περάσανε. Είναι καταγεγραμμένη η συνέντευξη στον Γιώργο τον Μπούζο. Είναι καταγεγραμμένα και τα ερωτήματα και τα δικά μου και του κόσμου. Ναι.
Και το σημαντικότερο όλο είναι μπορείς να εξασφαλίσεις. Φτάνει, ωραία. Λοιπόν, απλά και όμορφα ερωτήματα. Ρίχνεις την ακροαματικότητα. Την πηδάς. Μέχρι στιγμής καλά. Έκανες αξιολόγηση. Ναι, τώρα έκανε αξιολόγηση. Τώρα είναι έτοιμος το αμάξιο άλλος. Αν ξαναξυνεχίσει για Ηρακλή, να τα αλλάξει, να μην τα αλλάξει. Πάνε σε άλλο θέμα. Φύγε βολίδα. Στο λέω εγώ τώρα, σαν Αυτόπουλο. Είναι έτοιμος άλλος να πατήσει το κουμπί και να πάει αλλού. Άστο με τον Ηρακλή. Τελείωσε. Άλλο. Άλλο θέμα. Ό,τι θες πες. Άλλο θέμα. Ναι, άλλο, ναι. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό πώς φαίνονται? Τι έγινε στο εξωτερικό? Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη. Και τι έγινε? Και αυτό το οποίο έγινε στο Βερολίνο. Τι έγινε στο Βερολίνο? Ένας σε μια νταλίκα πέρασε και πάτησε. Ένας. Ναι. Δολοφόνησε τον οδηγό μιας νταλίκας. Ναι. Πήρε το φωτιό. Βούτυξε. Ναι. Έκλεισε τα φώτα. Ναι. Και σκότωσε ανθρώπους οι οποίοι πήγαν. Τι ήταν αυτός? Τι ήταν αυτός? Ναι. Αυτός ήταν τρομοκράτης. Ναι. Γιατί το έκανε, το συμφέρον του ποιο ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το κίνητρό του. Πήρε την ταλίκα, σκότωσε τον Μπουλματζή. Το τζιχάντ. Πώς την τζι? Τζιχάντ. Ναι. Αυτά είναι απόρρια των θρησκειών. Αυτά κάνετε εσείς με τις θρησκείες. Φανατίζετε τον κόσμο, παίρνει όλο στα μάξι, βουτάει το αεροπλάνο, πάει πέφτει στους νερφικούς πύργους, στους δίδυμους πύργους και λέει ότι τον έσωσε ο Θεός. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο και για τους δυο μας. Ναι. Γιατί ήταν φίλος. Φίλος τι φίλος? Φίλος, εντάξει. Γείτονας. Λοιπόν, συγχωρέθηκε ο Σταύρος ο Περεδί μας, παλέμαχος ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Αύριο στις 4 θα γίνει η κηδεία του στον Άγιο Θεράποντα. Πότε πρόλαβε και πέθανε ο Περεδί μας? Πριν 10 μέρες τον είδα εγώ στο δρόμο. Είχε αυτό το μικρό έτσι μίνι μάρκετ. Όχι, ρε, συνταξιούχος ήταν. Ναι, όχι, εκείνο το μικρό μίνι μάρκετ. Ναι. Στην Ανατολική Στράκη χρόνια. Ωραίος τύπος με το χαβαλέ του, με αυτά εδώ. Αύριο στον Άγιο Θεράποντα 4 η ώρα. Μετά από εδώ πάμε στην κηδεία. Τι μέρα είναι αύριο? Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη, ναι. Ήταν 80. Ο Περεδί μας πρέπει να ήταν από τον πατέρα μου κάνα χρόνο μεγαλύτερος. 79-80. Μαζί με τον πατέρα μου πρέπει να είναι. Το 36 ήταν ο πατέρας σου. 37. 37 εκεί, 79-78-79. Εντάξει. Κοτσανάτος και θηρίο. Ναι. Έχω μια φωτογραφία. Έχω κάνα χρόνο να τον δω. Δεν τον είχα. Έχω μια φωτογραφία. Όταν τον είδες ήταν καλά. Καλά ήταν. Δεν είχε καρδιακά, ούτε καρκίνους είχε, δεν είχε κακό πράγμα. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα μάθω. Ο Περεδί μας. Τον έχω μια φωτογραφία στο σπίτι μου, ανάμεσα είναι ο πατέρας μου και ο Περεδί μας και έχουν ανάμεσα ένα μαύρο κοντό. Ο μαύρος κοντός είναι ο σέντερ φορ της Μπαρτσελώνα, ωραία. Ο οποίος α, στο παιχνίδι Θεσσαλονίκη Μπαρτσελώνα, με τα γκολ του Λόλου. Ο Λόλος ο Χασεκίδης. Ο συγχωρεμένος, ο άιμνηστος πλέον ο Χασεκίδης. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν τώρα γιατί ήταν ταχύτατος. Ναι. Και τον έπιανε ο Περεδί μας και ο Μηταράς ήταν λίμπερο. Και τον λέγαμε θα σε φτιάξει. Τον είχαν το φουκάρα σε κατέψει στο ξύλο γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γινόταν αλλιώς. Τους έβαλε στη μέση να πούμε τους ψηλούς και τους έκανε ωραίες. Άμο γυάλα τους έκανε. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ότι το απλοποιείς και δεν γινόταν διαφορετικά. Γιατί το σκοτώσατε, δεν γινόταν διαφορετικά. Και ήταν τόσο καλό παιδί, λέει, ωραία. Δεν είπε τίποτα. Ο οποίος πήγε μετά, τους αγκάλιασε, τους φίλησε, πήγαινε πορτοκαλάδι, θα ήταν τόσο καλό παιδί. Αλλά σου λέει, κάτσε εδώ, θα γίνουμε ρεζίλι. Παιχταράς τώρα, σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα. Και αυτό σακατέψαν στο ξύλο. Το σακατέψαν στο ξύλο το βουκάρα. Είναι από τα πρόσφυγα. Ο Περεδί μας με το σχόλιο μας. Όχι βρώμικα όμως. Ωπα, καθαρά. Καθαρά, έτσι, μερικά. Καλημέρα, παιδιά, φιλιά από Στουτγκάρδη. Ναι. Λέει ο φίλος. Ναι. Βαριανά και ο Μάνος τι θέλει εδώ πέρα τώρα, κάτσε. Κάσε ρε με το Facebook. Αν ο συμπολίτης περάσει τον Πανετολικό μπορεί και να το συναντήσουμε ως 8. Μη με υποτιμάτε με Ολυμπιακό. Εγώ ένα θα σου πω ρε κόκκινε, το είπα και χθες. Ο φίλος ο Βαριανός. Ναι, ναι, άκου να δεις. Λένε οι Παοξίδες είμαστε αντίπαλοι με την Αθήνα κτλ. Και τους λες με ποιον θέλετε να παίξετε ρε κύπελο και λένε με τον Φουκαρά τον Άρη. Δεν λέει θέλω με τον Παναθηναϊκό που μπορούσε να τύχει. Φοβάται τον Παναθηναϊκό του Ουζουνίδη. Και λέει να παίξω με τον Άρη, να προχωρήσουν. Αυτό τι είναι τώρα, δεν είναι βλαχομαγιά Θεσσαλονικιά? Είναι, να απαντήσω. Οι άλλοι, συγγνώμη, ηλικοί σκούλεο, οι Αριανοί, οι άλλοι, λέει θέλω να παίξω με τον Πάοκ. Να κάνει τι με τον Πάοκ, ρε βλάχο. Σήμερα έπιανα καφέ, να πούμε κάπου. Είναι ο Αριανός ήταν αυτό που σέρβιρε. Άρε μου γλίτωσε ο Πάοκ. Άντε ρε, του λέω φτιάξω τον καφέ καρά. Δικαίωμά του. Έχει μπερδευτεί. Άστο να κάνει όνειρα. Τι όνειρα να κάνει. Άστο. Δεν του επιτρέπω να κάνει όνειρα. Ρε, ο άλλο πιστεύει ότι θα απαυτώσει την άλλη. Άστο να το πιστεύει. Ποιο είναι αυτό και ποια είναι η άλλη. Το άλλο που δεν έχει μαντήλι να κλάψει, βλέπει μια θεά στην TV και λέω: μια μέρα από αυτή θα τη βάλω κάτω και θα τη αλλάξω τα φώτα. Ο περισσότερο πιθανότητε έχει αυτό να τη αλλάξει τα φώτα αυτήν παρά ο Άρης να αποκλείσει τον Πάοκ στο κύπελο. Έτσι είσαι πω. Τι. Λοιπόν, τι. Με το 0-31. Ναι, τι είπε αυτό. Δηλαδή, γιατί θυμώνω. Λέει: κόκκινε. Θα πλήρωνε 80 εκατομμύρια εδώ και δεν του έδιναν κανάλι του χοντρού και μετά θα είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πλήρωσε κανεί του διαγωνισμού, συγκυρώθηκε. Λοιπόν.
ο χοντρός 0-3... είναι φίλος με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Πες τα μου να τα μάθω. Λοιπόν, 0-31. Κάτσε να μάθουμε τα γράμματα από τον κόκκινο. Την πρώτη δόση την πληρώσαν όλοι. Τέλος. Όλοι. Το θυμάσαι, Ραπτόπουλε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν επιστράφει και αλλά πληρώσαν. Δεύτερον. Εμένα ο Καρατζαφέρης με είπε επιστράφηκαν. Δεν ξέρω, μπορεί. Ναι, πώς θα πάει. Δεύτερον, πώς θα γίνει. Εσύ τι πιστεύεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Μαρινάκη είναι εχθρή. Φίλοι είναι. Τρίτον, ξέρεις την ιστορία της οικογένειας Μητσοτάκη και του Μαρινάκη. Από τον πατέρα Μαρινάκη. Τον Μιλτιάδη. Από τον πατέρα το συγχωρεμένο το Μαρινάκη και μετά στον σημερινό μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού. Γιατί θα πρέπει να μάθεις ότι τα πολλά καράβια και τη μεγάλη περιουσία την έκανε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ναι. Το αν την έκανε με μαγιά ή όπως αλλιώς μπορεί να φανταστεί, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι τη μεγάλη μαγιά, τη μεγάλη περιουσία και το μεγάλο στόλο με τα 100, τα 200, όσα καράβια θέλει να έχει, δικαίωμά του είναι, την έκανε ο ιός. Δεν τα πήρε από τον μπαμπά. Ναι, δεν πήρε και από τον μπαμπά χρέη όμως. Θες να πεις ότι συνέχισε και αύξησε. Αυτός, ναι. Όχι απλά. Πήρε δύο καράβια, ρε φίλε, και τα έφτασε 200, σου λέω 100. Το πώς δεν το ξέρω. Ούτε σε νοιάζει. Αυτό, αν νοιάζει, νοιάζει τη δικαιοσύνη. Αν είναι κάτι μεμπτό, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Ναι. Ξέρω ότι κάποιος έχει μια περιουσία. Μπράβο. Τώρα, αν την έκανε με άλλους τρόπους, δηλαδή όσοι έχουν περιουσία, με τι τρόπους την κάνανε. Ο φίλος ο Μάρξ που είσαι και κομμουνιστής είπε πίσω από μια μεγάλη. Δεν είμαι κομμουνιστής. Τι είσαι, κομμουνιστής του κερατά και χριστιανός είσαι. Όχι, χριστιανό μπορεί να μην πει κομμουνιστής. Χριστιανοκομμουνιστής είσαι. Μάλιστα. Μπορεί να μου πει. Ο Χριστός, να ξέρεις, ήταν ο μόνος κομμουνιστής πραγματικός που περπάτησε σε αυτή τη γη. Ισχύει. Τον οποίο οι κομμουνιστές δεν τον πιστεύανε. Και τον κάνω Θεό οι δεξί, οι Εβραίοι δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα βγάλει τα συμπεράσματα μόνος σου. Ευτυχώς που δεν είσαι Παοξύλη και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει, λέει στις μεταγραφές. Τραλαμένος παππούς Παοξύς. Παππού! Τον παίρνεις που και πού! Καλό είναι αυτό που είπε. Εντάξει. Καλό είναι αυτό που είπε. Αυτός... Νομάδες Καβάλας Γιάννης γερνάει, Γιάννης πίνει. Αυτός είναι ένας βρωμόγερος. Ε? Είμαι σίγουρος. Βρωμιάρης γέρος. Την ύφη δεν θα τη χωνεύει, τον καμπρό θα τον βρίζει. Δεν βρίζει. Ρε. Όχι, α σου πω. Μια φορά του σου, θα σου πω. Θα ήταν Πασοξής τώρα, θα έγινε Χρυσαυγίτης γιατί δεν έχει σύνταξη. Ελεϊνός τύπος και τρισάθλιος νέο Έλληνας του κερατά. 905. Είδα την εκπομπή Θωμαίδη. Πού είναι τα σημαίνα, ρε Παπαγαλακή. Έτσι μας είπε, ρε. Έτσι δεν μας είπε. Ξενυχτήσαμε, πήγε μία και. Ναι, ρε, αλήθεια, πού είναι τα στημένα. Ναι. Κυριάκο, πού είναι τα στημένα. Ναι, κάτι είπε ο Κυριάκος, μας είπε στο off the record. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Μας πούλησε παραμύθι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Κυρίες και κύριοι, κυβερνήτης και το πλήρωμα, σας καλωσορίζουν στη πτήση με προορισμό ένα γαλαξία πολύ πολύ μακρινό. Ο καιρός στην αυτοκρατορία είναι αίθριος και αναμένεται να προσγειωθούμε στην πλατφόρμα στις 5 τοπική ώρα. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες σας είναι ασφαλισμένες και το τραπεζάκι του καθίσματός σας κλειστό. Υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης τα φωτόσπαθά σας πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Σας ευχόμαστε για ευχάριστη πτήση. Ονειρεύεσαι ένα διαγαλαξιακό ταξίδι
η Cosmote TV το κάνει πραγματικότητα. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις από κοντά το γεγονός της χρονιάς. Το Orlando 2017 Star Wars Celebration. Εάν είσαι συνδρομητής, στείλε Cosmote TV στο 19129 και μπορεί να ζήσεις με την οικογένειά σου την απόλυτη εμπειρία Star Wars για 6 ημέρες στο Orlando. May the Force be with you. Cosmote TV. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Χρέωση 11 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Ιανός Μπαζάρ, Βογατσικού 14. Ένα κατάστημα γεμάτο βιβλία, CD και DVD σε τιμές από 1 ευρώ. Ιανός Μπαζάρ. Εξαιρετικά μυθιστορήματα, δοκίμια, μελέτες, λευκώματα, παιδικά και εκπαιδευτικά βιβλία σε τιμές από 1 ευρώ. Ιανός Μπαζάρ. Επισκεφτείτε το. Βογατσικού 14, απέναντι από τη Μητρόπολη. Χριστούγεννα των παιδικών μου χρόνων. Θυμάμαι τις ετοιμασίες στην κουζίνα. Τη μητέρα να κάνει τραπέζι στους θείους από την επαρχία και τον πατέρα την επομένη να κάνει και δεύτερο τραπέζι στο Τσαρούχα. Γιατί ο πατσάς του Τσαρούχα είναι μερακλίδικος, έλεγε. Γιορτές 2016. Και ο Τσαρούχας πάντα εκεί. Στην Ολύμπου 78. Με την ίδια παραδοσιακή κουζίνα και την ίδια τέχνη στον πατσά. Από το Τζαρούχα, θερμές ευχές για καλές γιορτές. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Έχεις όρεξη για μάσημα? Ήρθε. Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο και όχι μόνο. Φορέσαμε τα γιορτινά μας και σας περιμένουμε. Με κάθε αγορά σας, το μάσημα έχει χρηστικό δώρο για όλους. Μάσημα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-6655-90 6987-430-440. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει δώρα και όρεξη για μάσημα. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φαλοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικό σε έλεγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Η Τσερλίδης Productions παρουσιάζει το Εργοστάσιο Ξηρών Καρπών. Ένας μαγικός κόσμος με ήχους και μυρωδιές που σας ταξιδεύουν στη ξεχωριστή ποιότητα Τσερλίδης. Φρέσκοι ξηροί καρποί που καβουρντίζονται επί τόπου, αλατίζονται, επεξεργάζονται φυσικά και προσφέρονται απολαυστικά από ένα όνομα που ξεκίνησε από την Πολύχνη και τάραξε τα νερά όλης της πόλης. Τσερλίδης. 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Nuts Factory στη Λεωφόρο Νίκης 31. Μην το χάσετε. Καλές σας γιορτές! Να τα πούμε! Να τα πούμε! Να τα πούμε! Δεν τα λέμε στο Princess καλύτερα? Τα λέμε εκεί! Φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συνάντηση στο Princess. 320.000 ευρώ συνολικά και νέες μεγάλες κληρώσεις μετρητών με bingo αξίας 115.000 ευρώ σας περιμένουν για ένα σούπερ γιορτινό Δεκέμβριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο! Επιτέλους, πέρασα το μάθημα! Και να ο Ρετσίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε! Καλό τάξιδο! Γερνάς Ρετσίνα! Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Φέτος στις γιορτές ταξιδέψτε. Επισκεφτείτε αγαπημένα πρόσωπα και προορισμούς. Ζήστε τα Χριστούγεννα σαν ανέμελα παιδιά. Όταν οδηγείτε όμως, φερθείτε σαν υπεύθυνοι ενήλικες. Ελέγξτε το σύστημα υκραεριοκίνησης του αυτοκινήτου σας και φροντίστε για τον απαραίτητο καθαρισμό του. Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford Stathis στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σας εύχεται καλές γιορτές και καλές διαδρομές. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport.
Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Περισσότερα από 40 χρόνια γεμίζουμε το σπίτι σας με ζεστασιά και θαλπορή. Περισσότερα από 40 χρόνια μας στηρίζετε και μας προτιμάτε. Εμείς, οι άνθρωποι της Δημάκης ΑΕ, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε το 2017 να είναι μια χρονιά γεμάτη δημιουργία και θετική ενέργεια. Χρόνια πολλά, ειρηνικά και δημιουργικά, με την ενέργεια της Δημάκης ΑΕ. Το Μετρόπολης 95,5 και η Νεράιδα διοργανώνουν ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν αγάπης. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά. Στο κέντρο Νεράιδα, στην περιοχή αεροδρομίου, σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5. Ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και δηλώστε τα στοιχεία σας. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους. Είμαι ο Ανδρέας Στάτος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλές γιορτές. Είμαι ο Γιάννης Λουκίνας. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους για το 2017. I am José Crespo. I wish a Merry Christmas everybody. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μηδέν 31, δεν το διαβάζω αυτό. Τώρα συνεννοούμαστε. Όταν συνεννοούμαστε, μ' αρέσεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ είμαστε πανταγνώστες σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή ρωτάει και ένας νεαρός, φίλε μου, λεφτά μπορεί να κάνεις με δουλειά. Πολλά λεφτά με δουλειά δεν γίνονται. Ψάξε τον τρόπο εσύ. Δεν θα σου πω εγώ, ούτε θα σου πω καλός ή κακός. Συμφωνείτε, κύριε πολίτη? Να χαρώ το φίλο μου. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σου βρίσκουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Όλα με γραπτή εγγύηση και φυσικά ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τι έπαθες, ρε? Τίποτα. Τι σου έλεγε ο Μητσικώστας? Τι μου έλεγε ο Μητσικώστας? Θα σε κάνει καμιά μίμηση? Μίμηση. Εμένα με κάνουν μίμηση. Όχι μίμηση. Εμένα με κάνουν μίμηση. Μη στεναχωρείς. Τι να σε κάνουν μίμηση, σε ένα ρεκότα. Μόλις καλά τα έχει. Παλιοκότα. Πάμε. Για πες. Τι για πες? Λέγε, ρε. Στον κόσμο θα πάμε. Τι για πες? Τι μίμηση να σε κάνουν? Τι θέλει ο Μητσικώστας, το ρωτάω. Τι σε νοιάζει? Βγάλε. Συνεργασία θα κάνω. Θα κάνετε συνεργασία. Ναι. Κακό είναι να το πει. Κακό είναι να το μάθει εσύ. Γιατί? Να πες το μάτι σου απάνω μου να πούμε. Και να πάθω κανένα έφραγμα πριν γίνει η συνεργασία. Γιατί είσαι παλιωτόμαρο. Τέλος πάντων. Δεν το κλείνω τον αέρα. Θα το φάει ο νερ το ξύλο. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Ναι. Γρηγορή. Έλα. Για δώσω Γρηγορή λίγο. Αποστόλ. Όχι, ναι. Αποστόλ Τσατσεύκη. Έλα. Ναι. Τι λέει. Ακούς. Ναι. Αργιανός είμαι. Ναι. Χθες έτυχα με ένα φιλαράκι μου και με είπε κάτι για το φίλο σου που είναι δίπλα. Ότι? Ότι καλό δεν θα είναι πάντως. Καλό δεν θα είναι που το είπε. Ναι. Πήγε προπόνηση. Ναι. Και πήγε να παίξει με έναν πιτσιρικά πυγμαχία. Και του λέει τον πιτσιρικά, του λέει και να με ρίξει πολλές. Λογικό δεν είναι? Τι λογικό που είναι? Αυτός που το παίζει Καρανταούλης. Δηλαδή, ανάλογα, κοιτάξτε, ανάλογα την ηλικία, κάνεις και πράγματα ανάλογα αυτά που σε ταιριάζουν. Εσύ τώρα με τον προστάτη στα 4,
στα 4 σάντιμετρ. Αν πάει να πηδήξεις. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Ναι, τι να κάνεις εσύ μόνο τώρα. Έγινες ρόμπα να πούμε ξεκούμποτη. Εγώ να γίνω ρόμπα ξεκούμποτη που 48 κάνω πυγμαχία. Πυγμαχία γιατί και σε 107. Και ο άλλος έπαιζε πάρα μέχρι τα 95. Τι έχει να κάνει. Εσύ τι έχεις κάνει στη ζωή σου, ρε κόλο Πασοξή. Πασοξής δεν είμαι. Τι είσαι. Νουδού. Κομμουνιστής. Κομμουνιστής είσαι. Έγινες ναι. 65 χρονών και έμεινες ακόμα που κομμουνιστής, άρα είσαι αποτυχημένος. Ο Τσίπρας έβαλε μυαλό και έγινε δεξιός, δε χάιβαν. 45 είμαι, δεν είμαι 65. 45 χρονών η συγκυφωνή σου είναι με 80, ρε ψοφίμη. Ναι, γιατί κάνω 10 τσιγάρα την ημέρα. Κακός. Τι 10. Κακός. Τι να κάνει. Τι κακός, γιατί κακός. Τη φωνή είναι αυτή μόνο τώρα. Πάμε μιλήσει πουθενά. Μια χαρά είναι η φωνή σου, ράστον. Παρακαλώ. Με τη φωνή καψουρεύει τον κόσμο. Εγώ τη δουλειά που κάνω και η φωνή παίζει ρόλο. Η δουλειά που κάνω. Η φωνή παίζει ρόλο. Η δικιά σου φωνή την έχεις ακούσει. Η δικιά μου η φωνή είναι απεσιότατη, κυρία, αλλά θέλω να την ακούνε. Κοίταξε. Θέλω να... Περίμενε. Μ' αρέσει ο καυγάς που γίνεται, αλλά θες να μιλήσουμε σοβαρά. Τεχνικής φύσεως να πούμε. Αυτές οι μπούρδες που λέει. Αν τις έλεγε με άλλη φωνή, με τη δική μου, δεν θα έχανε. Θέλει και άλλη φωνή. Θέλει να σε εκνευρίζει. Θέλει να σε εκνευρίζω εγώ. Να σου πω τι ομάδα έχεις. Βοηθάει η χρειά της φωνής. 45 χρονών είσαι. Εκεί τα βράδια πάρε εκεί που. Πάρε και από αυτά που. Και μισό σαν και σένα, Κώστα. Πώς. Ακούς. Παρακαλώ. Σαν και σένα τους έχω ψωμί και βούτυρο. Ποιους. Εσένα, σαν και σένα. Στα λόγια. Κι άλλο και έργα, άμα γουστάρεις δώσε ραντεβού. Εγώ δεν θα ήμουν εκεί που είσαι, θα είχα έρθει κιόλα. Άμα θέλεις, δίνουμε ραντεβού και παλεύουμε μέσα στο καταζόγλο στη Σέντρα. Να παλέψουμε θέλεις. Ναι, στη Σέντρα, ναι. Όχι, θα παίξουμε box, όχι, δεν θα παλέψουμε. Box θα παλέψουμε ό,τι γουστάρεις. Όχι, box θα παίξουμε, θέλεις. Ναι, αλλά μην με πεις να μην σε βαράω πολύ. Στα αυτή. Στα αυτή δεν μου τα λες αυτά. Ναι. Γιατί το πες και να τα ούλεις εσύ, εγώ και εγώ, ποιος εσύ ρε. Τι νομίζεις, ποιος είμαι είσαι. Είμαι ο χειρότερος σου εφιάλτης, για χαρά. Ο χειρότερος σου εφιάλτης είμαι. 45 χρόνο με φωνή 80 χρόνου. Να πάει να δεις το προστάτη σου, να είμαι να φτάσει τα 4 σάντιμετρ. Και ξέρεις ότι ο καρκίνος μετά πάει στα κόκαλα, έτσι. Επόμενη γραμμή, βλάκα. Επόμενη γραμμή, ναι. Μίλες τέτοια. Πάμε, κολόμαγκα. Μάγκες από το ραδιόφωνο. Τους πας στο γιατρό. Ε, γιατρέ μου! Τι έδει, γιατρέ μου! Καλημέρα, βλάκα. Έλα, Αριανέ, βλάκα εσύ. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα ρε κοκκυράστα, να πάμε. Μη με απασχολείς όταν κάνουμε εκπομπή με άλλα θέματα. Καλημέρα φίλε. Τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Υπομονή φίλε. Θα πω για 3 λεπτά μια τελευταία φορά μάλλον που ασχοληθώ μαζί σας κύριε Μελισσανίδη. Και δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Ναι. Αεξίδες ακούστηκε πάρα πολύ καλά. Εχθές έκανε έναν χαρακτηρισμό εντελώς ατυχή. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάω έτσι. Αλλά κύριε Μελισσανίδη, είμαστε σκασμένοι. Στηρίξαμε τη γάμα εθνική, τη β' εθνική, το λεωφορείο που εγγραφεχόμαστε. Πλέον δεν αντέχουμε το κάθε τεστάκο να μην σέβεται το μέγεθος της ΑΕΚ, να μην σέβεται εσάς, εσείς να μην σέβεστε το 1 ευρώ από το υστέρημά μας που δίνουμε στην ομάδα μας, να μας φερεύετε 4 χρόνια για το γήπεδο της ΑΕΚ, να μας φέρετε το κάθε λέσκο, το κάθε Αλμέιδα και το κάθε οικοδόμιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και προσπαθείτε να κάνετε την ΑΕΚ μεγάλη και ξεκινάτε και μας λέτε ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Είναι πολύ εύκολο να βγείτε και να πείτε «Κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, προσπαθώ να κάνω γήπεδο με τα τόσα προβλήματα για τις άδειες και όλα αυτά, δεν μπορώ να βάλω χρήματα, παλεύουμε να είμαστε μέσα play-off ανοιχτά, ξεκάθαρα, όλα τα κοιωρία για να σας στηρίξουμε. Μην βγαίνετε και πουλάτε οροπαδηλίκη και κοροϊδία και θα μας καταδύσεις σαν σπαυκύλες. Και εμείς είμαστε τεράστιος σύλλογος. Δεν είμαστε πάω κύριε Μελισσανίδη. Σας εκλυπαρώ λοιπόν και σας ζητώ μέσω αυτού του σεσμού δημόσια κάντε ένα λόγο, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνετε διάγγελμα. Πήγε εκεί που βγαίνει ο τύπος και λέω αυτά που λέει και πες αεξίλος. Εγώ δεν μπορώ. Δεν είναι κακό. Είναι θεμητό, θα το καταλάβουμε και θα σας στηρίξουμε. Φτάνει άλλο η κορονοϊά. Έχουμε βγάλει σφυριά στο σηκώτι όλοι. Τέλος κύριε Μελισσανίδη, δεν ξανασχολούμε μαζί σας. Σας σέβομαι απεριόριστα σαν άνθρωπο, σαν διοικητικό ηγέτη. Σας θεωρώ πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, στον επόμενο. Σαν άνθρωπο επιχειρηματία σε σέβομαι, σαν παράγοντα σε θεωρώ λίγο. Πολύ ωραίο. Ένας παοξής μου στέλνει μήνυμα έτσι αεξή, βγάλε κλάμα λέει, δώσε πόνο.
Ναι. Ο Παοξής τι είναι σε καλύτερη μοίρα από τον. Έτσι λέει, ρε φίλε. Ο, η Νέα Τούμπα έγινε. Ούτε η Νέα Φιλαδέλφια έγινε. Εσύ, εγώ δεν το κακολογώ. Ήρθε το μήνυμα, το διαβάζω. Βράσε το μήνυμα που ήρθε τώρα. Ο Παοξής θεωρείται μεγαλύτερος από την ΑΕΚ. Έτσι νομίζει. Στην ψυχούλα του είναι. Στην ψυχούλα του. Ναι. Στην πραγματικότητα τι είναι. Ψυχούλα του, άστι λέει. Καλημέρα. Ψυχούλα του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κύριε Ραπτόβουλε. Ναι, κύριε. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού, πώς λέγεται? Γιατί, τι θέλεις να κάνεις? Δεν θα το κάνω για μάνα, κάνεις την καμιά συνεργασία. Θα κάνω μια διαπίστωση που αφορά και αυτόν, γιατί είναι ο ιδιοκτήτης. Τέλος πάντων, όποιος και να όποιος είναι. Αν είναι, τι περισσότερο. Ναι, όποιος και να είναι. Εντάξει, σωστό και αυτό. Ναι. Θέλω να πω, τους τελευταίους μήνες, το Μετρόπολης το βλέπω να έχει κάνει ρεσιτάλ διαφήμισης. Δεν γίνεται άλλο, ρε παιδιά. Τι θα πει αυτό δηλαδή? Οι διαφημίσεις, α, ναι, χρειάζονται, ναι, σίγουρα. Πρόσεξε, άσε με να τελειώσω. Συγγνώμη, και ναι, πες τι θες, ναι. Ωραία. Και άμα θες αφήνω και το όνομά μου, κάθε μέρα ακούω το Μετρόπολης. Εγώ δεν ακούω άλλο. Δεν αμφιβάλλω, πες τι θες να πεις. Λοιπόν, ναι, θέλω, όχι, να πω το εξής. Με πατάτε διαφημίσεις ανά μισή ώρα πόσο πατάτε. Ναι. Και μετά με κατεβάζετε και ένα κατεβατό ο καθένας σας. Δεν μιλάω για τη δικιά σας εκπομπή μόνο. Βαρέθηκα να ακούω διαφημίσεις. Πολύ πράγμα, ρε παιδιά. Ρεσιτάλ διαφήμισης. Εκπομπή κάντε. Αφού κάνετε διαφημίσεις κάθε μισή ώρα. Αυτό το να λέτε ένα κατεβατό κάθε μέρα τα ίδια. Ο Μπούζος. Ο Πάγκος. Εσείς όλοι. Με τι ασχολείσαι? Με τι ασχολείσαι? Μαγαζά τώρα σε μας αφήσουν τα στοιχεία μου μέσα. Όχι, ρε φίλε. Μετά. Περιμένουμε μισό λεπτό. Αυτό που μην το κάνεις είναι. Γιατί ρε δουλειά κάνεις. Ρε φίλε. Δημοτικό, δεν έβγαλες δημοτικό. Μην τα λες αυτά. Σου λέει ένας ακροατής. Κατάλαβες, θα σου πω. Που δεν σ' αλλάζω εγώ. Ότι δεν μπορώ τόσες διαφημίσεις. Κάντε διαφημίσεις. Όχι τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να συμβιβαστούμε. Θέλεις απάντηση? Ναι, παρακαλώ. Το μαγαζί αυτό, στο μαγαζί αυτό ακούς κρατικές διαφημίσεις? Ποιο μαγαζί? Στο Μετρόπολης. Δεν το νοιάζει αυτό τι διαφημίσεις θα ακούσει. Άλλο σου λέω, ρε φίλε μου. Μη με μπερδεύει η συζήτηση. Δεν σε μπερδεύω. Άλλο σου λέω, μια ερώτηση σου κάνω, είναι πάρα πολύ απλή. Απαντιέται με ναι ή όχι? Όχι, δεν κάνεις κρατικές. Για να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το μαγαζί. Όχι, ρε Γρηγόρη, μην το κάνεις αυτό. Εσύ το πιστεύεις, ρε φίλε. Επειδή είσαι μαγαζάτορας, επειδή έχεις μαγαζί και πονάς, τι εφορία. Και εγώ διαφημίζομαι. Ωραία, ρωτάω, τι εφορία έχεις φέτος? Δεν πονάς. 2.000, 21.800. Όχι, τι ποσοστό, δεν μην λες το νούμερο τώρα. Ποσοστό. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Είναι 60-70%. Είναι, ναι, είναι. Πώς θα βγει, ρε φίλε, το μαγαζί? Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, μαζί σου, ρε φίλε, εγώ λες να χαίρομαι να λείπω 10 λεπτά ή 8 λεπτά για να κάνω 8 λεπτά και να κάνω 15 και 25 αναφορές. Αδερφέ μου, αυτό που γίνεται. Πώς θα ζήσω, αυτός πώς θα ζήσει? Όλες τις εκπομπές, αγόρι μου. Και πώς θα ζήσει? Κάνετε διαφημίσεις, κάντε. Με λέτε και από ένα κατεβατό ο καθένας, ο Κανελάκης, ο Πάγκος. Βαρέθηκα να ακούω αυτά τα κατεβατά σας κάθε μέρα. Αφού κάνετε διαφήμιση, όχι τόσο όμως. Η απάντησή μου δεν. Καταργήσατε τις εκπομπές, το γύρισατε τις διαφήμιση, ρε, ναι, φίλε. Δεν είναι έτσι, υπερβάλλεις. Και σας ακούω κάθε μέρα. Ναι. Και ούτε θα αλλάξω ραδιοφωνό, εσάς ακούω. Βρέκα. Αλλά όχι τόσο διαφήμιση, φίλε μου. Και πώς θα επιβιώσουμε, ρε φίλε. Έχει το παράπονο του. Είπα, να κάνετε διαφήμιση. Το μέγεθο είναι τεράστιο. Κατανοητό, φίλε, έγινε. Κάσε καλά. Δεν μαλώνω με τον άνθρωπο. Απαντάω. Να την παράθεση, να κάνει τον καλό στον ανδρώνη. Τώρα μπαίνει να κάνει τον καλό υπάλληλο, σαν χλαμάρα. Άστο να κάνει το παράπονο του. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τίμια και ωραία και όμορφα, ταπεινά. Πάμε στον επόμενο. Μπαίνει μέσα να κάνει τώρα τον καλό στον ανδρώνη. Ανοίξτε σελίδα 46 να μάθετε γιατί ο Άρης σώθηκε με την κλήρωση που είχε στο κύπελο. Αυτό είναι. Παρακαλώ. Άσε, μπαίνει σε αντιπαράθεση με τον άνθρωπο. Καλό πρωί. Παρακαλώ, κύριε. Σαχλαμά. Ναι, εγώ τον μάλωσα. Θα σου πω, κάσο. Διάλογο κάναμε. Άσε το να το πει. Τάσε το να πολύ το πει. Ωραίο διάλογο κάναμε. Άσε το να το πει τον άνθρωπο. Πολύ ωραίο διάλογο. Σαν... Βλαμμένε. Σαν... Είσαι καθυστερημένο. Μίλα για μπάλα. Πάμε. Άιντε. Μάρκετινγκ τώρα. Ορίστε, κύριε. Κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σε σένα, στον κύριο Ραπτόπουλο. Και στα εργαλεία που δουλεύετε. Λοιπόν, ο κύριος Ραπτόπουλος. Εδώ είναι, να σου το δώσω. Ναι, 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 ναι. Άλλο κακό να μην σας βρει, πάρτε τον. Κύριε Ραπτόπουλε, στο τηλέφωνο. Περιμένω να ακούσω. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε.
Είμαι προχθές το βράδυ που πήρα τηλέφωνο και με παρεξηγήσατε στον Αλέφαντο. Και πόντιος. Είχατε πει το βράδυ, τι ώρα ήταν, η ώρα 1:15, 1:30. Στον Αλέφαντο είχατε πει ότι ο Άρης πήγε στην Ουγγαρία και έπαιξε. Δεν πήγε στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία πήγε. Λάθος κάνετε. Ναι. Πώς πήγε, αφού πήγε στην Ουγγαρία. Εγώ κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, γιατί όταν σας είπα για τα γκολ, γιατί... Η Βουδαπέστη στη Ρουμανία είναι. Ο Άρης τότε, ο Άρης, πήγε με πούλμαν, ούτε με αεροπλάνο πήγε, ούτε με τρένο πήγε, ούτε με τίποτε. Με έδινε πούλμαν. Κανένα φράγκο που έδινε, να πήγαινε με το αεροπλάνο. Ολόκληρο γράτσιο είχατε, ρε, τι κάνατε. Διάτιμος που είσαι. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι είπανε στο Τελωνείο ότι θα περάσουν ελεύθερα, δεν το πιστεύεις. Είπαν, ξύπανε. Πόσα γκολ έφαγε, πόσα γκολ έφαγε. 9-1 έχασε η ομάδα. Δεν είναι, 12 έφαγε. 12 από την ΟΥΠΕΣ. Συγγνώμη. Αφού, μα εγώ το πούλμαν, τέλος πάντων να μην λέμε. Συγγνώμη. Αυτό που λέει. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Εσείς λέτε ότι ένα διεθνές παιχνίδι θα λέγανε αυτοί ότι φάγανε 9 ενώ φάγανε 12. Ναι, και 12 αυτός, φάγανε. Και ο διαιτητής, ας πούμε, και θα έγραφε, ας πούμε, ότι φάγανε οι άλλες εφημερίδες της Ουγγαρίας, τι γράψαν. Στη Ρουμανία δεν πήγανε. Ρε φίλε, αν έπαθες Αλσχάιμερ στα 72, εγώ δεν σε φταίω. Λοιπόν, καλά, άκου τώρα. Η Βουδαπέστη είναι στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, με μπέρδεψες και εμένα. Καλά. Πέσε! Για πες. Τον μπαμπά σου, εγώ το γνώρισα με τον Πανιτσίδη, τον Καμπουρλάζο, τον Σούρθα. Κατάλαβες. Ναι, όταν τα αυτοκίνητα. Όταν τα αυτοκίνητα. Το Τεμίρη, το Φιλίππου. Η μισή πεθάνε. Τότε παίρνανε με βαριβέλα μπρος. Δεν χάρηκες, αυτό που σου είπα τώρα, δεν χάρηκες στον παπά σου πότε το γνώρισε. Τι να χαρώ, ρε φίλε. Τώρα έβγαλα τα κόκκαλα του πατέρα μου να πούμε από τα μνήματα. Τι να χαρώ. Άντε καλά, άντε σε χαιρετώ. Γεια. Γεια χαρά. Το Αλσχάιμερ, κακό πράγμα το Αλσχάιμερ. Κακό πράγμα. Είναι δυνατόν μια ομάδα τώρα πάει ο Πάο, ξέρω εγώ, να φάει 7-0 και να γράψουν ότι έφαγε 3. Αυτή δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε διεθνές παιχνίδι. Άλλο μάτς να, άλλα να φας και άλλα να κάνεις. Στο φιλικό παιχνίδι μπορεί να το πεις αυτό. Σε επίσημο παιχνίδι μπορεί να πεις άλλο σκορ. Επήγε λες στη Ρουμανία με το πούλμαν. Φαντάσουνε με το πούλμαν πήγανε στη Βουδαπέστη. Παρακαλώ. Και τι πούλμαν του Αρίωνα με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε. Έγκυο στην 8 μήνα έβαζε μέσα στο πούλμαν. Γεννούσε να πούμε στο πούλμαν. Πήγαινε στον 6 μήνα και στον 9. Μέχρι να φτάσει γεννούσε. Άστο κόκκινη, μη το είπε λάθο. Άστο να πάει στο διάλογο, μη συμπληρώνει. Άσε το χιούμορ σου παναθεμάσει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Άστο να πάει στο διάλογο. Καλημέρα. Ένα ξύλο εδώ ή να φάω. Στο καφτατζόγλιο. Λέγε ρε φίλε. Ποιο καφτατζόγλιο να φάω. Έλα φίλε. Καλημέρα. Μάλιστα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα εσεί. Δύο ερωτήσει ήθελα να σα κάνω. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Τυχαίνει να είμαι διευθυντής ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι ΑΕΚ Πανιόνιος, ΑΕΚ Γιάννη, να με συγχωρείτε. Ναι. Το πέναλτι που δίνει υπέρ της ΑΕΚ είναι πέναλτι κατά την κρίση σας. Εγώ λέω ότι δεν κατά είναι. Κατά τη δική μου, ναι. Όχι, δεν είναι πέναλτι γιατί πέφτει από μόνος του. Και υπάρχει και πέναλτι προηγουμένως του Πέκχαρτ στον ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν πιο πέναλτι. Του Κουβάρα στον Πέκχαρτ και πιο πριν. Ναι, αυτό μπορούσε να το δώσει γιατί τον τράβηξε. Αυτό ήταν πέναλτι. Το άλλο για μένα, με συγχωρείτε να σου πω λίγο κάτι. Ναι, στη δική μου, εφόσον είστε διαιτητής, να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση πριν συνεχίσετε. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Είστε υπέρ της εφαρμογής της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο ή κατά? Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται αυτή η καινούργια εφαρμογή. Αν ο διαιτητής δεν είναι λαθωμένος, μπορεί να παίξει 50-50 και να μπορέσει να καταφέρει το παιχνίδι. Κυρία μου, δεν... συγγνώμη όμως, αυτό το πράγμα δεν βοηθάει την αποφυγή του ανθρώπινου λάθους? Θα τη βρουν την άκρη και πάλι θα βρίσκουν δικαιολογίες. Δεν νομίζω, κυρία μου. Έχει εφαρμογή στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο τένις και πλέον υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αθλήματα. Εγώ βλέπω πάντως στο βόλεϊ κάποια replay που δείχνουν και τα μαγειρεύουν πριν τα δείξουν στον κόσμο. Κυρία μου, ο διαιτητής δεν μπορεί να μαγειρεύσει το replay. Είναι από τρικάμερο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι από τρικάμερο, δεν μπορούν. Και το καλό το οποίο πάνε να περάσουν στο ποδόσφαιρο είναι ότι δεν θα υπάρχει επιτροπή να αποφασίζει για εσάς που είστε διαιτητής. Θα αποφασίζετε εσείς βλέποντας το replay. Το replay, ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν σας υποκαθιστά κάποιος άλλος. Ούτε αμφισβητείτε η ικανότητά σας. Αλλά επειδή πλέον οι ταχύτητες είναι τεράστιες. Από το να σκάμε κάθε βράδυ και να λέμε ήταν μισό χιλιοστό offside ή μισό χιλιοστό δεν ήταν offside. Λοιπόν, να μιλήσω δεν και εγώ λίγο. Τώρα τελειώνει η μπουκάδα. Άκου φίλε, άκου φίλε. Αυτό το πράγμα που λέει ο Κόκκινος σταματάει τη ροή του αγώνα.
Κάθεται ο διαιτητής 3 λεπτά να δει να είναι. Πάει, το πήδηξε το ποδόσφαιρο. Δεν σταματάει. Το πήδηξε το ποδόσφαιρο. Πήδηξε τη ροή του παιχνιδιού. Το κάνανε στην Ιαπωνία και δεν υπήρχε πρόβλημα. Στην Ιαπωνία είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι σε νηπιακή μορφή. Το κάνανε μεταξύ. Εσύ, η Ρεάλ έπαιζε εκεί βλαμμένε. Στις δύσκολες περιπτώσεις θα εννοεί. Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, αν υπάρχει ένα τσιπάκι το οποίο δείχνει αν η μπάλα πέρασε στη γραμμή ή όχι, δεν είναι χρήσιμο. Χρήσιμο σε αυτή την άποψη, ναι. Συμφωνώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Τίποτα περισσότερο. Εγώ δεν λέω να σταματήσουν να υπάρχουν. Θα τον βοηθάει πολύ. Θα τον για βοηθάει. Να έχω και εγώ εμπιστοσύνη στη δική σας κρίση. Γιατί ναι. Να σας πω λίγο κάτι. Όταν μου λέει ο κανονισμός ότι είναι στην ερμηνεία του γιατί αν είχε πρόθεση να βάλει το χέρι του ή όχι, τι να υποθέσω, πέστε μου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος τη μια φάση την βλέπει διαφορετικά από τον άλλον. Δηλαδή, ένα διαιτητής το πέναλτι το δίνει πέναλτι και την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, ακούστε παράδοση... κύριε, επειδή θα πάει μακριά η κουβέντα και επειδή ο κόκκινος ναι. Έχει μια άποψη την οποία εγώ δεν συμμερίζομαι, αυτό που πρέπει να γίνει μόνο είναι αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Εντάξει. Αν ναι, η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Αυτό, μπράβο, τα άλλα τώρα είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Τα σταματάω εγώ τη φάση. 3 λεπτά. Να χαλάει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Αυτά είναι πασχετικά. Δεν είναι για το ποδόσφαιρο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μια ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Ναι. Για τη φάση του γκολ που βάζει ΑΕΚ. Πιστεύετε ότι είναι φάουλ επιθετικό που είναι τερματοφύλακα ή δεν είναι. Θύμησε μου τη φάση λίγο πώς έγινε. Την έχει μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ναι. Την έχει πιάσει την μπάλα. Αλλά πάει, βάζει το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ, την παίρνει μπροστά του και πάει ο άλλος που ήταν δίπλα. Αν σου πω ότι δεν το παρατήρησα. Έφυγε, επόμενη γραμμή. Φιλιά, επόμενος. Έναν τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Αυτό το ημίωρο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην ποιότητα και πολύ. Όρθιοι όλοι τα γραφεία του Δαμνού Στεφανωμένου. Τι θυμήθηκα, κύριε Λαπτόπουλε μου τώρα για το ανθρώπινο λάθος που είπε ο νεαρός. Θυμάσαι σε εκείνον τον αγώνα που είχατε πάει στις Σέρες στην Καρπερή. Πώς το λέγανε το διαιτητή από τα Τρίκαλα. Δεν θυμάμαι. Για θυμίστε μου σε εκείνον τον... Ποιος έπαιζε, ποια ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιζε για να βγει στη Γάμα Εθνική. Αγώνας Μπαράζ ήτανε. Τρικάλι το λέγανε το διαιτητή. Δεν θυμάμαι. Ανθρώπινο λάθος είχε κάνει κι αυτός. Το είπε όμως ο κύριος, το παραδέχτηκε. Αν είναι λαδωμένος, είπε. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά. Δεν μου λέτε, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, μία απλή ερωτησούλα. Μήπως μπορεί να μας απαντήσει ο ακροατής της εκπομπής, ο κύριος Μάρκος, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην πόλη σας, που θα παίξει η μεγάλη ομάδα του λιμανιού, έτσι, που θα πάρετε και κανένα φράγκο από τα εισιτήρια. Μήπως θα υπάρχει και κανένα πανό που θα εύχεται στο εντυμότατο σωματείο άξια πρόκριση. Λέγε ρε κόκκινε. Μήπως γνωρίζετε κάτι τέτοιο, εμείς τι είναι η πληροφορία. Άσχετοι είμαστε, πού να ξέρουμε. Και δεν μου λέτε κάτι, επειδή είναι οι μέρες χαράς, δώρων και τέτοια. Κανένα νέρανο θα κάνετε εκεί στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ραπτόπουλε. Είμαι αντιανθρωπιστής, εγώ είμαι φιλόζος. Είστε φιλόζος. Ναι, δεν είμαι φιλάνθρωπος, είμαι φιλόζος. Δηλαδή, άμα τρέχω με 170 στην Εθνική Οδό και μου βγει σκύλος και άνθρωπος και πρέπει να πατήσω κάποιον από τους δύο, θα το ρίξω στον άνθρωπο το αυτοκίνητο. Θα το ρίξω στον άνθρωπο, γιατί κύριε Ραπτόπουλε. Θα σου πω γιατί. Γιατί στον άνθρωπο πας 18 μήνες με αναστολή στο ζώο θα πληρώσει 30 χιλιάρικα. Εγώ άλλο σας ρωτήσα, κανέναν έρανο θα κάνετε και σε αυτή την πόλη. Κάνουν έρανους χριστιανικούς, ναι. Κάθε Χριστούγεννα για να κάνουν τους καλούς ανθρώπους και το διαφημίζουν. Γεια χαρά. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ.
όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και τελευταίο σταθμός το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φαρένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει. Κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία θυμάμαι. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα. Εσύ πήρες μέρος. Οι πρώτοι 12 τυχεροί κέρδισαν κινητά, tablets, διήμερες αποδράσεις, πακέτα μασάζ, γυαλιά ηλίου και επώνυμα παπούτσια. Αν και εσύ το μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται πίσω από τον ήχο, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, βρες τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Παίξε τον αριθμό αυτόν. Χειμώνας. Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Ωραίες γιορτές, αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη Μέση. Και τη Γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστεία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yuppie. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yuppie, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yuppie!
Περίμενες ότι θα σου συνέβαινε? Νόμιζες ότι ήσουν προετοιμασμένος για μια τέτοια απώλεια? Αλλά όχι, 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 τόσο χαμένο μαλλί. Πώς να το ξεπεράσεις? Σιγάρε φίλε μου, με εμφύτευση. Μεταμόσχευση μαλλιών Medi-High και αξεπέραστο είναι μόνο το αποτέλεσμα. Εγγυημένα και ευρωπαϊκά. Medi-High. Ενημερώσου τώρα για την προσφορά των 400 ευρώ στο τηλέφωνο 2310-900-365. Medi-High. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Και φέτος επιλέξατε επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές Ξουλόγης. Καινούργιες ή διαλογής. Και φέτος επιλέξατε ευκαιρίες από την Group Ξουλόγης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας υποσχεθούμε ότι και το 2017 θα είμαστε κοντά σας με τις ίδιες τιμές και την ίδια συνέπεια. Η Group Ξουλόγης στην Άνω Τούμπα και στον Εύωσμο σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για άλλα 20 λεπτά στους 95,5 των FM, στο Μετρόπολης 95,5. Το 2310-90-90-90 είναι και πάλι δικό σας, 9.55 κενό. Τα μηνύματά στο 54-340, αλλά εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 για να βρεις το δελκό της δικής σου αρεσκίας. Πάμε στον κόσμο, 6 γραμμές. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ουρουσάκιας είμαι, καιρό είχα να βγω. Ναι. Αφού δεν έχετε θέματα, όπως ακούω, γιορτές, normal είναι. Θα αστειεύεσαι τώρα. Τι να πω, ρε. 25 θέματα θίξαμε. Μας προσβάλλεις. Εντάξει, αλλά... Πες ότι δεν είμαστε καλοί. Όχι, δεν έχουμε θέματα. Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Θέλω να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει με τη Σάλκη. Ναι. Η Σάλκη είναι πάρα πολύ ντεφορμέ. Και αν έχασε, ΠΑΟΚ... 2-1. Ναι, έχασε, γεια. Σαν, όπως και η Ντόρφμαντ που δεν μπορούσε να κερδίσει τέλος πάντων. Το είδα εγώ το μάτς. Αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα center for, την έχει τη Σάλκη. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Πρώτα. Από τώρα μιλάμε και μετά από 2 μήνες. Τι 2 μήνες, ρε κόκκινε. 31... κόκκινε, μετά από 1,5 μήνα. 1 Ιανουαρίου με 31... 13 του Φλεβάρη παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία, τώρα. Πάνω από 1,5 μήνα. Άστορα, ρε φίλε, εκτός τόπου είναι. Αλλά... Μπορουσάκια, άκουμε λίγο. Εκτός τόπου είναι, φίλε. Η Σάλκε θα κριθεί και για το που θα είναι βαθμολογικά. Εσένα, σαν ΠΑΟΚ, σε βολεύει το ότι κάνει κουτσουκέλε στο πρωτάθλημα. Μην την πας την κουβέντα, ρε. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός ο ΠΑΟΚ με ένα καλό σεντερφόρ την έχει τη Σάλκε. Τι κουβέντα θα την πας τώρα, Και ένα άλλο πράγμα που έλεγε ο Ραπτόπουλος. Μην πας την κουβέντα 10 χρόνια μακριά. Έχει δίκιο, πες. Ή αν έχει άδικο, πες όχι, διαφωνώ. Και μπορεί να τη χτυπήσει από τα πλάγια επειδή παίζει 3-5-2, παίζει με τα center back και δεν γυρνάνε. Δεν γυρνάνε. Μπορεί να τη χτυπήσουν οι δύο στα 3 στόπερ. Αυτό, ναι. Και αφού έχει μια μακρινή παλιά στην πλάτη του πλαγιού back half. Εκεί είναι το μυστικό για τον ΠΑΟΚ να το χτυπήσει. Και έχουν ακόμα ένα θέμα ότι έχουν τραυματίες 2 στόπερ που είναι βασικοί γεροί. Και αν άμα πάει σε αργού στόπερ και του χτυπήσει απάνω στη μεγάλη παλιά, θα κάνει ζημία βέβαια. Αυτό, εχθές έπαιζε ένας 19χρονος, 2 πέναλτι πήγε να κάνει. Το ένα το σφύριξε ο διαιτητής, το άλλο δεν το σφύριξε. Δηλαδή, αν πάρει ένα καλό σεντερφόρο ΠΑΟΚ, δεν μιλάμε τώρα πολύ μεγάλο, ένα καλό, καλό ρε αδερφέ. Έλα ρε, τώρα τι σεντερφόρ να πάρει, θα γίνουν λέει τα τούμπα στα αυτά τώρα. Τα μοκέτες αυτά, τα έχω δει εγώ μαλλιά στην πλάτη, είχα μοκέτες στις τούμπας έβλεπα. Ξανά πάλι τα ίδια. Να τα λάβεις τι γίνεται. Αυτά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά είναι τα γράμματα. Την ώρα που να φέρεις εντερφορά θα γίνει η μακέτα της τούμπας. Αυτό είναι.
Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Παρακαλώ, εγώ μιλάω. Μάλιστα κύριε. Παρακαλώ. Εσείς είστε, ναι. Ναι, γεια σας κύριε Δαπτόπουλε. Γεια σας κύριε μου. Είμαι ο Νέτο, αν με θυμάσαι που δούλευα στην Τούμπα σε ένα βενζινάδικο που μου είπες μια στο Νέτο. Ναι ρε σκυλομούρη, τι κάνεις. Θυμάσαι. Πώς δεν σε θυμάμαι. Ας ήσουν λίγο πιο... Μάρες, με λες. Ναι, έλα ρε σκύλο. Μου λες πώς και πώς, λοιπόν. Κάτι πάνω σε αυτό θέλω να σου πω για τον Θεό, μην το πάρεις στραβά. Ναι. Αυτό που λες για τον Θεό, εγώ το βλέπω αυτές τις μέρες μου που χαίρονται άλλα πράγματα, αντίθετα με τον Θεό, δηλαδή μου βοηθάει ο Θεός, άσχετο με αυτό. Καλά κάνει. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να σε πάρω τηλέφωνο και πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Άκουλε. Τηλέφωνο. Άμα μπορείς και παίρνεις από όπου παίρνεις, Θεός είναι εργοδότης. Ναι, περιμένω κάνα 20 λεπτό να ξαναμονή, είμαι περί καλά σειρά, δεν πειράζει. Δεν γλυκό αγόρι, είσαι στο βενζινάδικο εκεί. Όχι, έχω φύγει από εκεί γιατί δεν με πλήρωνε. Άρα δεν σε βοήθησε ο Θεός. 12 ώρες την ημέρα και έπαιρνα 20 ευρώ την ημέρα. Σε πιάνε το πρωινό. Και πήγαινα από Νεάπολη Τούμπα με το αμάξι. Και τι έκανες εσύ, τι έκανες μετά. Εκεί έκανα τα πάντα. Εκεί ήμουνα, έβαζα βιολογικό καθαρισμό. Μπορούσα, τα πάντα, είμαι μηχανικός αυτοκινήτων. Θυμάμαι ρε, ήσουν τσακάλι μεγάλο. Ναι. Και μου δίνει 20 ευρώ. Παλιωτόμορο, ναι, να σα πω, κύριε Λατόπουλε, εσύ ξέρετε τώρα, τι υπάρχει, κοιτάξτε, με καταλαβαίνετε τι θέλω. Μα πει και κόσμο τώρα, τι κάτω. Εντάξει, υπομονή στη ζωή, θέλει υπομονή. Τι να κάνει. Μπράβο, θέλει υπομονή και αυτοπεποίθηση. Προσπάθεια, εσύ άμα πιστεύει, θα κάνει και προσευχή. Την κάνει προσευχή μου κάθε βράδυ, κύριε Λατόπουλε. Να την κάνει, άμα το πιστεύει, να την κάνει, άκουλε. Θα σε κάνω τώρα μια τελευταία ώρα, θέλει να σε καθυστερώ. Ό,τι θέλει, αγόρι μου, ό,τι θέλει. Για τον Άρη, τι πιστεύει σήμερα, στο κοίταξε, στο μπάσκετ, δεν ασχολείται. Ποιο μπάσκετ, μπορεί, δεν το ξέρω. Τώρα ο Βλαχόπουλος, ο Κρυόκολος εκεί θα τα λέει και με τον Μπάγκο να πούμε κτλ. Εγώ λέω ότι ο Άρης αυτός χρειάζεται. Χτες έπαιξε ο Άρης. Κάσου ρε κόκκινε, μην πετάζεσαι. Ναι, σαν την τσουτσού του ελέφαντα, πετάζεσαι. Για μπάσκετ δεν ρώτησε. Για μπάσκετ δεν ρώτησε, φίλε. Ναι, το ξέρω τι έπαιζε. Και απαντά στον άνθρωπο για μπάσκετ. Απάντησε. Για μπάσκετ τον απάντησα, ρε. Για μπάσκετ ρώτησε το παιδί. Ρε φίλε, εμένα με ρώτησε για τον μπάσκετ. Συγγνώμη τώρα που σα έβαλε τη μαλώνετε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Όχι, ρε, δεν υπάρχει. Εμείς μαλώνουμε ούτως ή άλλως. Για μπάσκετ δεν ρώτησε. Κατάλαβα λάθος. Να είσαι καλά, με έκανε και γελάσατε, ρε παιδιά. Όχι, συγγνώμη, για μπάσκετ δεν ρώτησε. Τι να κάνω. Υπάρχει στη ζωή. Α, για μπάσκετ ρώτησε. Υπάρχει στη ζωή κάτι που λέγεται επικοινωνιακό θέμα. Έχει ένα θέμα ο κόκκινος με αυτό. Τι να κάνω. Για μπάσκετ ρώτησε ο άνθρωπο. Για φάει ο λύκο να είναι και μαύρο για να πεινάει κιόλα, ρε. Ρε, εσύ δεν άκουσε που τον είπε ο ρώτη για μπάσκετ ρωτά. Και πα να μιλήσει για μπάσκετ. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Από τη Δημότικο. Καλώ τον. Τι κάνουμε. Πολύ καλά, εσεί τι κάνετε. Θέλω, πήρα μόνο και μόνο για να σα παραδεχτώ σαν δίδυμο. Ραπτόπουλε, όσο χαζό και αν θέλουν να σε περάσουν πολύ γάτα, έτσι ρε αδελφέ. Τα παραλέσεις. Όχι. Είπε ο εξής κάτι, πιάστηκες και πήγες να ιντρικάρεις, να ξεκινήσουμε όλοι οι υποξίδες, να αρχίσουμε να βρίζουμε τον ΑΕΚΤΗ. Λοιπόν, από το πουθενά, σε παραδέχομαι. Για τη μεγάλη ομάδα, πόσο μεγάλη είναι η ΑΕΚ και πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη. Χθες, λοιπόν, χθες ο κόκκινος έκανε μεγάλο τον Ηρακλή. Ο καθένας για την ομάδα του είναι μεγάλη. Το φιδάκι, το διαμαντί που έχει στο πουλί του από κάτω, να πούμε, νομίζει ότι είναι ο Βοάς που στην Αφρική. Σε παραδέχομαι, είσαι μεγάλη γάτα. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, θα ήθελα να παρακαλέσω αυτές τις άγιες μέρες λιγότερη ίντρικα. Α, όχι φίλε. Οι Άγιες Μέρες δεν μας ταΐζουν εμάς. Οι Άγιες Μέρες ταΐζουν άλλους. Εμείς χρειαζόμαστε τη δουλειά εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε θέματα. Τι απλακωθούμε στους κουραμπιέδες και στα γλυκά και τα ησυχές. Να φυλάει ένας τον άλλο, μας κολλήσει κανένας και μια γρήπη, μας ξαπλώσει και μια εβδομάδα κάτω. Να πονάνε τα κόκαλά μας. Άσε τώρα. Οι Άγιες Μέρες. Άγιες Μέρες, φίλε, είναι οι μέρες που είσαι υγιής και κορομημένος. Άγιες Μέρες, άμα είσαι άρρωστος και απένταρος, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Αυτοί είναι οι Άγιες Μέρες. Άγιες Μέρες είναι όταν είσαι καλά, υγεία, δουλεύεις, έχεις δημιουργία κτλ. Δεν έχεις ατυχήματα, δυστυχήματα, κακοτοπιές κτλ. Άγιες Μέρες, οι άλλες είναι κακές μέρες.
Δεν μου λες για τη μακέτα τι πιστεύεις. Πιο γρήγορα θα γίνει το μετρό για η Τούμπα. Ναι, κοίταξε τώρα. Μόλις ο ΠΑΟΚ πέφτει κάτω από την πέμπτη θέση, εμφανίζεται με μεταξωτή κάλτσα ο δήμαρχος εκεί στη Μεσύμβρια στο Κουρουμποχώρι. Εμφανίζεται, ξέρω εγώ, στη Θέρμη τα λουτρά αυτός που θα κάνει ο Ιβάν. Εμφανίζεται τη νέα Τούμπα, η νέα Τρούμπα κτλ. Μόλις ας πούμε πάει ο ΠΑΟΚ τρίτος, δεύτερος, ξέρω εγώ κτλ. ΠΑΟΚΑΡΑ μεγάλη ιστορία κτλ. Εγώ λέω ότι είναι εκ του πονηρού, που λέει και ο Αναστόπουλος, είναι εκ του πονηρού. Είναι εκ του πονηρού και επικοινωνιακά πανέξυπνο. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στο Μάκη τον Καγκάτση, είναι πανέξυπνο. Αλλά με προβληματίζει η στιγμή που γίνεται η αναφορά για την μακέτα της νέας Τούμπας, γιατί είναι περίοδος μεταγραφική. Και επίσης θα με προβλημάτιζε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει καλό φίνις για το 2016, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα είναι και πολύ απαιτητικός για μεταγραφές. Δηλαδή, περνάει με τρεις νίκες ο ΠΑΟΚ, με καλό ποδόσφαιρο, με πεντάρα, οχτάρα κτλ. Μου πετάει και τη μακέτα ο Μάκαρος, ο Γκαγκάτσης, τρώω και τρεις κουραμπιέδες εγώ με 4 κιλά ουίσκι, δεν μου φέρνει σεντερφόρ, έρχεται ο Πανετολικός χωρίς τους μαύρους, να πούμε, τους σκούρους, γιατί θα πάνε στο Κόπα Αφρικα, και δεν κάνω μεταγραφές. Ξέρεις τι κακό προαίρετος άνθρωπος που είμαι εγώ. Δεν τρώει παπάδες, θέλει τις μεταγραφές. Τρώει παπάρες ο Παοξής, δεν τρώει παπάδες. Τρώει το επικοινωνιακό, φίλε. Ρε φίλε, ποιος Παοξής και ποιος Αριανός. Εδώ βγήκε η Τρέμη με εκείνη την άσχημη τιμούρη, την τρομακτική, και είπε τον ένα το πόμο, όχι κτλ. Εδώ βγήκε ο Παπαντονίου Πρικοθύρας εκεί πέρα που πήγε στην Βραζιλία να μην τον πιάσουνε και μας είπε παίξτε χρηματιστήριο με την άλλη την ποντικομαμίτωση μύτη. Και παίξαμε χρηματιστήριο. Δεν επηρεαζόμαστε, ρε φίλε, πλάκα κάνει. Επηρεαζόμαστε και παρά επηρεαζόμαστε, σε πληροφορώ. Σ' αγαπώ πολύ, επόμενη γραμμή. Ωραίο ο φίλο από την Καζολία, ε. Έχει πάει στην Καζολία κόκκινα, στο Κουφόβουνο ήσουν. Τέτοιο κουφό που είσαι στο Κουφόβουνο δεν πήγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Νάτος ο Αίκτης. Νάτος. Τι πήσε και πήρε. Λοιπόν, σε δύο σημεία θα σταθώ. Να. Ένα που δεν επισημάνθηκε ήταν το γεγονός ότι το κόρνερ χτυπήθηκε εκτός χρόνου της τρίληψης καθυστέρησης. Offside goal, και... έφαγες, εντάξει. Εκτός από το offside. Δεν έπρεπε να χτυπηθεί το κόρνερ γιατί είχε εκπνεύσει ο χρόνος. Είχε εκπνεύσει ο χρόνος, λες. Μάλιστα. Ναι. Επίσης το δεύτερο, ναι. Προβλήθηκε εδώ στην πόλη μου μία ταινία, είναι 90 χρόνια ΠΑΟΚ, που πήγα, ναι. Και την είδα βεβαίως, γιατί τέζησα τα γεγονότα, όπως και τους πρωταγωνιστάς που μιλούσαν, τον Τζέντογλου, τον Μπρόγιο και τον Καλογιάννη. Τι έκανε, λέει. Και είχε 5 άτομα μέσα η αίθουσα. 5. Επομένως να μην βγαίνουν και να μιλάνε για χαμένες πατρίδες και για το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ. Ήταν υποχρεωμένοι οι κύριοι, εδώ μιλάω για τους συμπολίτες μου, να πάνε να την δούνε την ταινία, ναι. Και να μην τη σαμποτάρουνε, ναι. Εγώ κιόλα να σου πω, συγκινήθηκα όταν βούρκωσε ο Λάμπης ο Κουρουκίδης την ώρα που μιλούσε, και δεδομένου ότι το γήπεδο εκείνο με Υπουργό Εθνικής Αμήνης και Πιερέ Γιώργιο Θεμελή, θείος της μητέρας μου, έγινε. Βέβαια. Θείος της μητέρας μου ήταν ο Γιώργιος Θεμελής, υπουργός Εθνικής Αμήνης, που απαλωτρίωσε όλα εκείνα, όλο εκείνον τον τόπο, που ήταν στρατιωτικά τόλ για την ιστορία. Και κύριοι Παοξίδες, να πηγαίνετε και να τα βλέπετε αυτά και να μαθαίνετε. Με απογοητεύσατε, αν και δεν είμαι ΠΑΟΞΙΣ. Είναι τα γονάκια και ο γαμπρός, και εντάξει, και χαίρομαι και γι' αυτό. Ντάξει. Γεια σας, κύριε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Δεν πήγαν οι ΠΑΟΞΙΣ, ναι. Δεν πήγαν, 5 άτομα είχε στην ταινία. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Δεν είχε κοτρόνια η ταινία, έπρεπε να τη γράψω εγώ την ταινία. Θα δεις πώς θα πηγαίνανε. Έπρεπε να τη γράψω εγώ την ταινία. Πιο δυνατά. Καλημέρα. Να είχα την Αλαμάνα εκεί πέρα, να είχα τον Κλαβάσιο. Θα μίλω στο ραδιόφωνο, Μάρκο. Καλημέρα, καλημέρα. Λέγε, ρε Μάρκο. Να πω το φιλαράκι μου αυτό, τον Αστεφάνωτο. Έλα αυτή εδώ στην Τούμπα, τον Στεφανό, εγώ άμα θέλει, χωρίς παπά και κουμπάρο. Πάω ο Ολυμπιακός, δεν το πήρε ακόμα χαμπάρι αυτός, ότι αυτός ο αγώνας δεν έχει ούτε αρχή και ούτε τέλος. Μάλιστα. Να το καταλάβει πολύ καλά στο μυαλό του. Και εμείς δεν περιμένουμε τον Ολυμπιακό για να κάνουμε εισιτήρια και να πάρουμε εισπράξεις. Ας κοιτάξει την ομαδούλα του. Συγγνώμη, εσύ δηλαδή γεμίζετε το γήπεδο σε κάνα άλλο μάτς πλην του Ολυμπιακού. Ναι,
εμείς δεν περιμένουμε. Εμείς πάντα είμαστε 10.000 κομμάτια και 12.000 κομμάτια μέσα στην Τουμπά. Εξαρτήτως ποιον αγώνα έχουμε. Εμείς βλέπουμε το Καραϊσκάκι, τι κόσμο έχει και τι ακριβώς κάνει και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνει sold out και τίποτα απολύτως. Ας γνωριστεί με μένα, άμα θέλει, να τον πάρω εγώ, να τον έχω σε εκείνον τον αγώνα, να καθόμαστε σε μία αγωνία, να τον έχω εγώ τα στέφανα από το χωριό τα μου στέφανα. Για να τον στεφανώσω εγώ εκείνον τον αγώνα. Λοιπόν, μπροστά στα εικονίσματα τα στέφανα. Μπράβο, ναι. Φιλαράκο μου. Και να πεις αυτό το διάλογο, ναι, που κάνει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Κάποια μέρα, αν θέλετε εσείς που το γνωρίζετε, μπορούμε να καθίσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν γνωρίζει καλά ο οδηγός του κυρίου Σάβα. Έτσι να το πείτε το φιλαράκι μου. Μάλιστα. Και θα χαρώ, και θα χαρώ πολύ να με βγει το φιλαράκι από τη Γερμανία. Έγινε. Να βγει το φιλαράκι μου από Γερμανία, να πάει να συναντηθούμε στη Σάλκη. Στη Σάλκη. Εκεί να δει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας. 2.000 εισιτήρια λέει παίρνουν μόνο οι παοξίδες εκεί. Αυτό είναι θέμα. Μα τα εισιτήρια αυτά τα 2.000 που θα πάρουμε τώρα που λένε αυτοί από εδώ πέρα, οι φίλοι μου οι παοξίδες, θα έχουμε τουλάχιστον άλλοι 5.000 και... Να μην σε πω, θα είμαστε 10.000 άτομα από άλλες. Δεν αμφιβάλλω. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Δεν αμφιβάλλω. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Ναι. Γεια σου, κύριε Ρατόπουλε. Τελευταίο. Τελευταίο σήμερα. Έπεσε η άλλη γραμμή. Άλλη μία. Γεια σου, κύριε Ρατόπουλε. Καλώς τώρα. Άλλη μία, μπορεί να τηλεφωνήσει. Λοιπόν, δεν θα καθυστερώ ούτε μισό λεπτό. Συγγνώμη, φίλε. Με ακούς. Ναι. Με ακούς, κύριε Ρατόπουλε. Μάλιστα, ακούμε. Είμαι ο Νέτο που σε πήρα πριν και σε ζάλισα. Συγγνώμη. Έλα, φίλε. Να έχει καλά Χριστούγεννα. Με την οικογένειά σου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούω κάθε μέρα. Ναι. Αυτά και να είσαι καλά. Ναι, το περνάω από το βενζινάδικο και δεν σε βλέπω και τα αφεντικό. Σταμάτησα από εκεί γιατί σου είπα για το λόγο. Στο είπα πριν, δεν τον πήγα. Ναι. Σε έψαξα εγώ πάντως. Λέω, πού είναι αυτό το γλυκό αγόρι. Μην τον πιστεύεις. Έτσι τα λέει. Όχι, πάω συχνά εκεί. Τον πιστεύω τον κύριο Κόκκινε, μην πάει παρήξη. Τον πιστεύω τον κύριο Ραπτόπουλο και τον ακούω χρόνια. Απλώς αυτές τις μέρες επικοινωνώ μαζί σας. 15 χρόνια και τον ακούω τον κύριο Ραπτόπουλο. 15. Πολλά χρόνια τον ακούω τον κύριο Ραπτόπουλο. Και ρώτησα σε έναν το Αριανάκι από ό,τι κατάλαβα. Ναι, το Αριανάκι είμαι, ναι. Ωραία. Και εσάς ακούω και εσάς συμπαθώ πάρα πολύ και έχετε πολύ καλές υπόψεις κι εσείς. Μπορεί να είναι νέτο σκέτο, ρε, μπορεί να είναι ο τύπος. Κακό είναι. Δεν είναι νέτο. Νέτο, ναι. Μπορεί να είναι νέτο σκέτο. Να σε καλά. Ναι, έγινε. Καλές γιορτές στο Αριανάκι. Και εσύ, και εσύ. Παρακαλώ. Πάμε τώρα στο τελευταίο αφού ο Κόκκινος κάνει κουμάντα εδώ. Έλα, παρακαλώ. Έλα. Στον επόμενο, άλλη μια γραμμή. Αφού δεν έχει ρεκόρ. Μουσική και περιμένω μια γραμμή. Αλλιώς δεν πάει κανείς πουθενά. Πάμε. Ορίστε. Έλα, φίλε, τελευταίο. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, καλά. Μπράβο. Σας ακούμε, σας ακούω χρόνια και εγώ, σαν το προηγούμενο. Περνάμε ωραία μαζί, διασκεδάζετε. Εμείς περνάμε ωραία μαζί σας. Μην μπορώ να πεις ότι εμείς δεν περνάμε καλά, ωραία. Καλά, αλλά είσαι πολύ σερσέρης, να πούμε, έχεις πολύ πλάκα. Είσαι ωραία, τα λες ωραία. Κόκκινε μερικές φορές. Είμαι σε φάση να πάρω τηλέφωνο, να σε πω τι είναι αυτά που λες, αλλά και αυτός ο δίπλας ο Σερτερής λέει ακριβώς αυτά που θέλω να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή διαφωνούμε, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι υγεία. Τι ομάδα είσαι, Παοξάκη? Ναι, Παοξάκη. Σε κατάλαβα, εγώ δεν σε κατάλαβα. Ραπ, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια πάλι μακέτες. Ναι. Μόλις πάνε οι παοξίδες στο αεροδρόμιο και στο Μακεδονία Παλάς και καυγίζουνε, οπ, εμφανίζεται η μακέτα. Αρχίζουν τώρα στις εκπομπές τις παοξίδικες, ακούω εγώ. Πόσα μέτρα να το σκάψουμε το γήπεδο? Θα βάλουμε ηλεκτρονικό κάθισμα? Οι τουαλέτες θα έχουν σέρβις να σε σκουπίζουν τον πισινό, να πατάς το κουμπί αυτόματα? Θα έχει νυχοκόπτη αυτόματο να σου κόβει τα νύχια? Αρχίζουν εκεί. Ποιο σεντερφόρ? Δεν υπάρχει σέντερφορ. Κατάλαβες τι γίνεται? Είναι μελετημένα όλα, ρε. Ναι, μελετημένα. Αρχίζουμε εγώ πήρα χθες ένα τηλέφωνο από ένα 20χρονο να αφήσουν, λέει, τα lifting και τις ιστορίες. Τα lifting τα έχει βουγιουκλάκι και κάτι αδανδουλάκι που ήταν γριές, λέει, και θέλανε να φαίνονται νέες.
Κατάλαβες. Αυτές κάνουνε lifting. Εμείς θέλουμε μπάλα να δούμε. Lifting την Τούμπα. Έγινε πελάτης και ο Παοξής. Τα κάρκαδα τα πετούσε σαν κοτρώνες εκεί πέρα και σπάγει τα κεφάλια. Θέλει να γίνει πελάτης τώρα. Όχι, λέει, ομάδα θέλω. Lifting. Πολύ ωραία το είναι. Ε, βέβαια. Lifting ο Παοκ η Τούμπα. Θα ρίξει και η Τούμπα. Θα ρίξει και είναι έτσι. Άμα πετάξει πέντε παιχταράδες δεν θα βάλουν τα γκολ. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, φιλιά. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο μήνυμα. Διάβασε το αυτό. Έλα ρε κόκκινε. Με. Διάβασε το αυτό. Με κάστρωσε, τρέπος. Τελείωνε. Θα ήθελες, δεν πάω με άντρες. Τι λοιπόν, δεν πας. Με άντρες. Κοίτα, αν ήθελα να πάω με άντρα πάντως. Δεν θα πήγαινες μαζί μου. Να πήγαινα με σένα να κάνω μισή ώρα να σηκωθεί ο λευγές σου. Τι να σε κάνω. Θα πήγαινα με κάνω καλύτερο. Άντε. Τώρα με συγχωρείς. Αυτό τώρα που είπες μόλις τώρα. Ναι. Πώς το εξηγείς ότι αν θα πήγαινες μαζί μου θα κάνεις τη νύφη και όχι το γαμπρό. Ε, τι θα έκανα. Πώς να το ερμηνεύσει ο κόσμος. Υπάρχει άνθρωπο. Όχι, συγγνώμη, λες, αν θα πήγαινα με άντρα. Ναι, ναι. Και, δηλαδή, εσένα ο λευκέ σου και αφήνει τώρα. Προσπεράσει να φτάνει. Δείτε το χειμωνιστικό. Ναι. Γιατί αν θα πήγαινε με άντρα, έπρεπε να κάνει την ύφη. Θες απάντηση. Ναι. Αφού είσαι άκολο. Τι να κάνω το χάπι. Αφού είσαι άκολο, τι να σε κάνω. Αυτό είναι προσόν. Αυτό είναι προσόν. Συμφωνεί με αυτό. Σαλιάρι. Ναι, συμφωνώ, βεβαίω συμφωνώ. Άντε, σαλιάρι, πάμε. Έλα, μίλα με τον ξινό. Μίλα με τον ξινό. Ποιο ξινό να μιλήσω, μωρέ. Τον έχει δαγκώσει τις τυρόπιτες, δεν τον πληρώνει τίποτα. Κουτραδόρε, νομίζω. Εγώ είμαι κουτραδόρο. Παίρνει μια φορά που τον πλήρωσε, ρε. Περίμενε, ρε, βλαμμένο στον αέρα. Με τι παίρνει τηλέφωνο. Τον αέρα, με τι παίρνει τηλέφωνο. Κάτι τέλειο να ξεπέρνω. Άντε, ρε. Λοιπόν, υπενθυμίζω το τραπέζι αγάπη το οποίο θα γίνει στο κέντρο Νεράιδα, το Ρεβεγιόν Αγάπης, στην περιοχή Αεροδρομίου, ανήμερα Χριστουγέννων. Μικροί και μεγάλοι, μπορείτε να είστε εκεί, αν η οικογένειά σας έχει οικονομικά προβλήματα, αν χίλια δυο, μην το σκεφτείτε, δεν επαιτείτε, μπορούμε και εμείς...